Πατέρες, καλή σας ημέρα. Σεβασμιότατοι αδελφοί, πανοσιολογιότατοι και έδεσιμολογιότατοι, αρχίζουμε την ημερίδα μας με την καθιερωμένη προσευχή και εν συνεχεία το πρόγραμμα όπως σας έχει ανακοινωθεί, το οποίο και θα αναφέρουμε σε λίγο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξασαι. Βασιλεύου ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσαν φιλάνθρωπε δόξας. Και επειδή σήμερα είναι το Αγίου Μηνά που ήταν στρατιωτικός Άγιος, να πούμε και το τροπάριον, ο μάρτης σου Κύριε. Ο μάρτης σου Κύριε, εν τη αθλήση αυτού, το στέφος εκομίσα το της αυθαρσίας έξου του Θεού ημών. Έχων γάρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλε, έθραψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τεσί και σίες Χριστέ ο Θεός, σώσον ασυχάσιμο. Ωραία, καθίστε πατέρες. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έλαβε απόφαση τον περασμένο Οκτώβριο να πραγματοποιηθούν 2 ημερίδες για τους στρατιωτικούς ιερείς, οι οποίοι ως ανήκοντες εις τον διακονούντα κλήρο της Εκκλησίας, σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται σε διακονική υπηρεσία, για να διευκολυνθούν στην άσκηση της πνευματικής τους διακονίας. Η πρώτη ημερίδα είναι αυτή που πραγματοποιείται σήμερα, εδώ, στο φιλόξενο χώρο της Λέσχης των Ενόπλων Δυνάμεων, και η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί, νομίζω, 5 Φεβρουαρίου, το ανακοινώνομαι από τώρα για να το γνωρίζετε, του 2015. Η σημερινή ημερίδα έχει ως θέμα το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως στο στράτευμα. Και η δεύτερη, του Φεβρουαρίου, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με άλλες εισηγήσεις σχετικές με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πάλι στο στράτευμα. Η διακονία των ποιμένων της Εκκλησίας στο στράτευμα και σε σχέση με τα δύο αυτά μυστήρια έχει μερικές ιδιαιτερότητες, μερικές ανάγκες, έχει ιδιαίτερον χαρακτήρα, τον οποίο πρέπει να μελετήσουμε, να λάβουμε υπόψη μας για να σχεδιάσουμε σωστά την ποιμαντική μας μέθοδο.
Για το λόγο λοιπόν αυτό, σήμερα θα ακούσουμε τρεις εισηγήσεις. Η πρώτη εισήγηση θα είναι του Αγίου Νέας Μύρνης, ο οποίος παρακλήθηκε για να την πραγματοποιήσει ο Σεβασμιότατος αδελφός παρά των κόπων και τις μέρημνες στη Μητρόπολη του, ανέλαβε προθήμως να παρουσιάσει την εισήγησή του και να δώσει ενάψματα προβληματισμού και περαιτέρω εμβαθύνσεως στα θέματα αυτά. Η δεύτερη εισήγηση θα πραγματοποιηθεί από το Σεβασμιότατο Εδέσης κύριο Ιωήλ, ο οποίος και αυτός, παρά το γεγονός ότι η Μητρόπολη του βρίσκεται στα βόρεια, στις βόρειες επαρχίες της πατρίδας μας, εντούτοις δέχθηκε να έλθει να υποστεί των κόπων και του ταξιδίου και της εξόδου από την Ιερά Μητρόπολη του, να έρθει και αυτός να κάνει την εισήγησή του και να μας παρουσιάσει εδώ εμπειρίες και γνώσεις τις οποίες και ο ίδιος έχει αποκομίσει από την εξάσκηση του μυστηρίου αλλά και από τις πνευματικές του μελέτες. Ο τρίτος εισηγητής θα είναι ο Δεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος κύριος Αδαμάντιος Αυγουστίδης, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα κάνει μια εισήγηση ιδιαίτερου μάλλον ενδιαφέροντος. Η εισήγηση του πατρός Αδαμαντίου έχει σχέση με τις αλλοιώσεις του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Τι είναι εξομολόγηση και τι δεν είναι εξομολόγηση. Έτσι, διότι και προς τις δύο πλευρές έχουμε παρεκκλήσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Ονομάζουμε εξομολόγηση πρακτικές και μεθόδους ποιμαντικές, οι οποίες δεν είναι πράγματι εξομολόγηση. Εγώ αυτά λέω τώρα. Ο πατήρ Αδαμάντιος, επειδή τον έχω ακούσει δύο φορές το ίδιο θέμα, πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσει και θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις τις οποίες θα έχετε. Έτσι λοιπόν θα αρχίσουμε την σημερινή μας πνευματική σύναξη. Θα ακούσουμε ένα εισαγωγικό καλωσόρισμα από τον πατέρα Νικόλα, το διευθυντή σας. Είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό σας δηλαδή, ο οποίος άκουσε με ευμένεια και ευνοϊκά την εισήγησή μου αυτή, διότι πριν γίνει η εισήγησή μου στην Ιερά Σύνοδο, ήθελα να έχω την άποψη των αρμοδίων, που είναι η στρατιωτική, επειδή και σε αυτούς υπάγεστε, για να δούμε αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα. Και οφείλω να ομολογήσω, ήταν παρόν και ο πατήρ Νικόλαος σε αυτή τη συζήτηση, ότι ο κύριος αρχηγός με πολύ προθυμία άκουσε την πρότασή μας, δέχθηκε να πραγματοποιηθούν αυτές οι συνάξεις και είπε ότι θα υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο την προσέλευση των στρατιωτικών ιερέων να έλθουν εδώ εις το κέντρο για να πραγματοποιηθεί η σύναξη. Έτσι λοιπόν έχουμε και τις ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων την ευνοϊκή θέση για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις ημερίδες. Σας καλωσορίζομαι λοιπόν και παρακαλούμε τον Κύριό μας να δώσει φώτιση και ενίσχυση στο έργο το οποίο αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε. Θα ακούσουμε τον πατέρα Νικόλαο τώρα και εν συνεχεία θα έχω κι εγώ μερικά να σας πω και θα πούμε αμέσως στις εισηγήσεις. Ελάτε πατέρα. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Αν στις μέρες μας ο κόσμος και οι ποικίλοι φορείς του Ανή κάνουν λόγο για διαβίου μάθηση και για συνεχή επιμόρφωση, ας αναλογιστούμε ότι η Εκκλησία καθημερινά μας καλεί στην αέναη γνώση του Πνεύματος, στην εσωτερική εγρήγορση, στην διαβίου μετάνοια. Οι ασκητές της ερήμου, καταλαβαίνοντας το επίγειο τέλος τους, έλεγαν στους μαθητές τους στην πνευματική ζωή ότι τώρα βάζω αρχή για μετάνοια. Επομένως, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, νυν καιρός μετανοίας. Και ο Κύριος συνέστησε ο ίδιος το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο λειτουργούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ιερείς παύλα πνευματικοί. Και εμείς εδώ στο στράτευμα καλούμαστε να υπηρετήσουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως με σύνεση και διάκριση. Επειδή δε οι καιροί είναι δύσκολοι και μεταβαλλόμενοι, προχωρήσαμε στη διοργάνωση αυτής της ημερίδας με σκοπό την επαγρύπνησή μας και την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή μας πάνω στο θέμα αυτό που αποτελεί μυστήριο της Εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ημερίδα διοργανώνεται με την ανίσταχτη φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κυρίου Δανίλ, ο οποίος αποτελεί και το σύνδεσμο της διευθύνσεως του Σώματος των Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΘΑ με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον Λόγιο Μητροπολίτη Δανίλ ευχαριστούμε θερμώς για τις εμπνευσμένες πρωτοβουλίες του που αφορούν στο χθες αλλά και στο σήμερα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικοδομή, διαφώτιση και ενημέρωση των στρατιωτικών μας ιερέων. Ευχαριστούμε τον επίσης Λόγιο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κύριο Σιμεών για την εν μέσω ημών παρουσία του και την ανάπτυξη ενός ειδικού θέματος που όμως αφορά και στην ποιμαντική μας στο στράτευμα. Ευχαριστίες οφείλουμε και στο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ, ζηλωτήν των πατρών παραδόσεων, πολυγραφότατων και υμνογράφων, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον καθοριστικό ρόλο του μυστηρίου της μετανοίας στην πνευματική καθοδήγηση του πιστού. Τέλος, ο πρωτοπρεσβύτερος Αδαμάντιος Αυγουστίδης, αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Αρχιερατικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, θα αναφερθεί στις ποικίλες εκκλησιολογικές, ποιμαντικές και άλλες εκτροπές, οι οποίες απαντώνται συχνά στην εξομολόγηση, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, όπως αναφέρει ο πατήρ Αδαμάντιος σε σχετικό κείμενό του. Κατά την επιτέλεση του μυστηρίου, λέει ο πατήρ Αδαμάντιος, ο μεν εξομολογούμενος καλείται σε γνήσια μετάνοια και όχι σε ψυχολογικής τάξεως συναισθηματικές εκφορτήσεις. Ενώ ο ιερέας καλείται να γίνει αγωγός της Θείας Χάριτος και να καθοδηγήσει τον πιστό όχι σύμφωνα με το ίδιο θέλημα, αλλά μεταφέροντας σε αυτόν το μυστικός και με ανεξιχνίαστο τρόπο αποκαλυπτόμενο θέλημα του Θεού για τον συγκεκριμένο μετανοούντα. Οι δυσκολίες στο στράτευμα είναι πολλές για το στρατιωτικό ιερέα. Όμως, αν οικοδομηθεί πνευματικά, θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στα σύνθετα προβλήματα των στρατευομένων που καλείται να αντιμετωπίσει. Πιστεύουμε ότι η σημερινή ημερίδα θα μας βοηθήσει όλους να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για την καλύτερη δυνατή μαρτυρία μας στο στράτευμα, πάντοτε με πνεύμα φιλανθρωπίας και αγάπης. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου εισαγωγικώς να πω μερικά στοιχεία, θα τα θυμηθούμε δηλαδή από τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, πάνω στα οποία θα θεμελιωθούν όσα θα αναπτύξουν οι Σεβασμιότατοι και ο Δεσιμολογιότατος για το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως.
Το μυστήριο της μετανοίας, το καλούμενο και της εξομολογήσεως ή εξαγορεύσεως συγκαταλέγεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, στα μυστήρια της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και μάλιστα στα θεωρούμενα υποχρεωτικά, έτσι όπως κατανοείται ο όρος αυτός για όλους τους πιστούς. Η λέξη με την οποία τιτλοφορείται το μυστήριο σημαίνει την μεταβολή και αλλαγή γνώμης και φρονήματος, τη μεταμέλεια μετά από διάγνωση εσφαλμένων ή κακών πράξεων. Στην Παλιά Διαθήκη, μετάνοια είναι η επιστροφή στο Θεό από την παράβαση του Θείου Νόμου, της πνευματικής ειδωλολατρίας και τυπικής μοιχείας, στην οποία κατετάσσονται όλοι οι απιστούντες Ιουδαίοι. Ο άνθρωπος στο βίο του εύκολα μπορεί να περιπέσει σε σφάλματα, σε πράξεις αντίθετες προς την επιταγή της ηθικής συνειδήσεως, με ορθή όμως σκέψη επανορθώνει και καθαρίζει τον εαυτό του με τη μετάνοια που είναι θείο δώρο. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει το μένα Μαρτίν ίσως ανθρώπινον, το δε επιμείνε της αυτής τούτο ουκ ανθρώπινον λοιπόν, αλλόλων σατανικών. Στην Παλιά Διαθήκη, κλασικό παράδειγμα ειλικρινούς μετανοίας είναι το του βασιλέως Δαβίδ, ο οποίος μετά το διπλό αμάρτημά του, φόνο και μοιχεία, και τον έλεγχο του προφήτου Νάθαν, μετενόησε ειλικρινώς και τότε συνέθεσε τον υπέροχο 50ο ψαλμό, τον καλούμενο και της μετανοίας, που διαβάζεται συχνά στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Στην Καινή Διαθήκη, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, προετοιμάζοντας την οδό του Κυρίου, εγένετο βαπτίζον εν τη ερήμο και κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφησιν αμαρτιών. Ο δε Κύριος Ιησούς Χριστός άρχισε το κήρυγμά του, καλώντας τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Μετανοείτε, ήγγε γάρη βασιλεία των ουρανών. Μετά την Ανάστασή του ίδρυσε το μυστήριο του βαπτίσματος, της σωτηρίας, με το οποίο ο βαπτιστής καθαρίζεται από το προπατορικό αμάρτημα και από όλες τις αμαρτίες και σώζεται. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσεται. Η ομολογία των αμαρτιών είναι πάντοτε το σημείο, η απόδειξη της μετανοίας και η φυσική προϋπόθεση της συγγνώμης. Οι Ιουδαίοι που ήρχονταν να βρουν τον Ιωάννη τον βαπτιστή ομολογούσαν τα λάθη τους. Ο Πέτρος ομολόγησε ότι είναι αμαρτωλός, ανάξιος να πλησιάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κατά την περιγραφή της μετανοίας στην παραβολή του ασώτου Ιού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός περιέλαβε και την ομολογία της αμαρτίας του. Η ομολογία της αμαρτίας που εκφράστηκε με λόγια από τον Ζακχαίο, με έργα από την αμαρτωλή γυναίκα, ή ακόμα με τη σιωπή της Μιχαλίδος που δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό της όταν κατηγορήθηκε, είναι προϋπόθεση της συγγνώμης που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Τα δεδομένα αυτά συνιστούν την αφετηρία της μυστηριακής εξομολογήσεως. Κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός και οφείλει να αναγνωρίζει στον εαυτό του την αμαρτία, ότι είναι αμαρτωλός, για να εξαγνιστεί. Ωστόσο, η αναγνώριση της αναξιότητός του και η ομολογία των χειλαίων παίρνουν την αξία τους από την μετάνοια της καρδιάς. Γι' αυτό και η μεταμέλεια του Ιούδα για την προδοσία του Ιησού Χριστού ήταν μάταιη και ανώφελη. Στη βιβλική γραμματεία, με την εξομολόγησή του, ο πιστός δοξολογεί το Θεό για το έλεος του, αναγνωρίζει την αγιότητά του, τη δικαιοσύνη του, τη δύναμή του, τη σοφία του, την αγάπη του. Εκφράζει την πίστη του, αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, τη δική του ευτέλεια και αχριότητα, επικαλείται το έλεος του Θεού και εμπιστεύεται τη ζωή του στην προνοιά του. Επειδή όμως και μετά το βάπτισμα παραμένει η τάση και ροπή προς αμαρτία και ο βαπτιστής που υποπίπτει σε βαριά αμαρτήματα μπορεί να εκπέσει της Θείας Χάριτος, ο Σωτήρας συνέστησε άλλο μυστήριο, το της μετανοίας, δίνοντας στους Αποστόλους και δι' αυτόν στους διαδόχους τους την εξουσία του κρατήν ηλίην της αμαρτίας των πιστών, λέγοντας «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αναφείτε της αμαρτίας, αφήεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε». Την εξουσία αυτή του δεσμήν και λύνει τις αμαρτίες ο Κύριος και πρώτης Αναστάσεώς του είχε υποσχεθεί δύο φορές στον Πέτρο και στους μαθητές του. Από αυτά είναι φανερή η Θεία Ίδρυση του Μυστηρίου από τον Κύριο. Συνεπώς
Το μυστήριο της μετανοίας είναι θεοσύστατη πράξη με την οποία στον ειλικρινώς μετανοούντα και εξομολογούμενο στον πνευματικό ιερέα τις αμαρτίες του παρέχεται η συγχώρηση όλων των μετά το βάπτισμα αμαρτιών και ανασυνδέεται αυτός με το Θεό δια της Θείας Χάριτος. Συστατικά του μυστηρίου είναι η ειλικρινής μετάνοια και η εξομολόγηση των αμαρτιών στον ιερέα. Δηλαδή, για να επιτευχθεί η άφεση των αμαρτιών χρειάζεται η ειλικρινής μετάνοια, η οποία συνίσταται στη συνέστηση της αμαρτίας, τη θλίψη γι' αυτή και τη σταθερή απόφαση της μη επαναλήψεώς της, αλλά και η εξομολόγησή της στον ιερέα. Ο δε ιερεύς που καλείται πνευματικός έχει την άδεια από τον οικείον επίσκοπο του διαδόχου των Αποστόλων να τελεί το μυστήριο αυτό. Διαβάζει τη συγχωρητική ευχή με την οποία παρέχεται η άφεση των αμαρτιών από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η μετά της εξομολογήσεως ειλικρινής μετάνοια είναι η κατά Θεόν λύπη, η οποία είναι μετάνοια η σωτηρία, αμεταμέλλητον κατεργάζεται, η δέ του κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. Ο ιερέας, σύμφωνα με την κρίση του, απολύοντας ή μη τον αμαρτωλό μετανοούντα, επιβάλλει κατά τις περιστάσεις προς ειλικρινή μετάνοια και θεραπεία την απόλυση των αμαρτιών, τα λεγόμενα επιτήμια, όπως νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, επισκέψεις ιερών τόπων, προσωρινή αποχή από τη Θεία Μετάληψη. Αυτά δε, κατά την Ορθόδοξη Διδασκαλία, δεν είναι τιμωρίες ικανοποιητικές της Θείας Δικαιοσύνης, που απηχούν άλλες θεολογικές αντιλήψεις, αλλά θεραπευτικά μέσα, προς διόρθωση και προφύλαξη από τις αμαρτίες. Είναι φάρμακα τα οποία επιφέρουν την ίαση. Δεν αποβλέπουν στην ικανοποίηση του Θεού και την απόσβεση της οργής του, αλλά στη βελτίωση των αμαρτωλών, διότι το επί του Σταυρού χυθεν αίμα του Χριστού καθαρίζει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του. Άλλωστε, δι' της εξομολογήσεως παρέχεται πλήρης και τελεία άφεσης. Τα επιτήμια ως μέσα διορθωτικά δεν συνδέονται με τη σύσταση του μυστηρίου, διότι η άφεση των αμαρτιών χορηγείται με βάση την ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση των ανθρώπων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας τονίζουν δύο στοιχεία εκτός των τρόπων θεραπείας του αμαρτωλού ανθρώπου από τα πάθη. Το πρώτο είναι ο μυστηριακός χαρακτήρας της ιεράς εξομολογήσεως, ότι είναι μυστήριο δηλαδή, και επειδή πολεμήθηκε αυτό από αιρετικούς, όπως επίσης και τονίζουν και ότι η εξουσία του δεσμήν κελίν κατέχεται και διαχειρίζεται από τους ιερείς, διότι και αυτό πολεμήθηκε, και ακόμα και στις ημέρες μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν ή αμφιβάλλουν για το θέμα αυτό, εάν ο ιερέας έχει αυτή την εξουσία. Αυτά τα δύο θέματα είναι λελειμμένα στη θεολογία της Αγίας μας Εκκλησίας και στην ποιμαντική της. Οφείλουμε και να τα γνωρίζουμε και να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν ασκούμε το μυστήριο αυτό. Αυτά εισαγωγικά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να καλέσω αμέσως τον πρώτο εισηγητή, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κύριο Σημεών, αγαπητό μας αδελφό, να έλθει στο βήμα. Με χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, σεβασμιότατοι εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί πατέρες, ως αυτός αδελφοί, μετά από την απόφαση την σχετική της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και την πρόταση που μου έκανε ο σεβασμιότατος εν Χριστώ αδελφός μου, Μητροπολίτης Κεσαριανής κύριος Δανιήλ. Με χαρά και συγκίνηση λέγω, διότι ανακαλώ στη μνήμη μου τις ημέρες της στρατιωτικής μου θητείας 1968-1970, διετούς τότε, μιας μεγάλης συνάξεως στρατιωτικών ιερέων και στρατευμένων εφέδρων θεολόγων, αξιωματικών και οπλητών, που διοργανώθηκε το 1969 στον ίδιο αυτό χώρο
από τον αείδημο Μητροπολίτη Ενόπλων Δυνάμεων κυρό Νικόλαο Ξένο, καθώς ακόμα και σεμνές ιερατικές μορφές και κοιμημένων στρατιωτικών ιερέων, κοντά στους οποίους υπηρέτησα τη θητεία μου. Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων. Το θέμα που θα συζητηθώ είναι η άσκηση του μυστηρίου της εξομολογήσεως υπό το φως του 102ου κανόνος της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Επέλεξα το θέμα να έχει συγκεκριμένη βάση γιατί πιστεύω ότι αυτό βοηθεί στην ενδελεχέστερη προσέγγιση θεμελιωδών πλευρών του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, όπου και αν αυτό ασκείται, είτε στις ενορίες μας, είτε ειδικότερα στις στρατιωτικές μονάδες μεταξύ των αξιωματικών, των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών και των στρατευμένων παιδιών μας. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, ας βγάλω το ρολόι μου λιγάκι να παρακολουθήσουμε τον χρόνο. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε από τις θεολογικές σπουδές σας, η 5η και 6η Οικουμενική Σύνοδος 553 και 681 αντιστοίχως ασχολήθηκαν αποκλειστικά με δογματικά ζητήματα χριστολογικής φύσεως, μονοφυσιτισμός, μονοθελητισμός και δεν εξέδωσαν κανόνες επιποιμαντικών και διοικητικών ζητημάτων. Κανόνες αντίθετα εξέδωσε η λεγόμενη Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συγκλήθηκε το 691 στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Δεύτερο, στην υπό τον Τρούλο στεγαζόμενη μεγάλη αίθουσα των βασιλικών ανακτόρων, γι' αυτό και η εν λόγω σύνοδος ονομάζεται Εν Τρούλο Σύνοδος. Η σύνοδος αυτή δεν συγκλήθηκε ως νέα Οικουμενική Σύνοδος, αλλά ως συνέχεια της 5ης και κυρίως ιδίως της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Με τον πρώτο κανόνα της, η Πενθέκτη αποδέχθηκε τους κανόνες των προαυτής Οικουμενικών Συνόδων και με τον δεύτερο επικύρωσε τους αποστολικούς, τους κανόνες των τοπικών συνόδων και αυτούς των κυριωτέρων πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι έτσι απέκτησαν οικουμενικό κύρος. Μεγίστης σπουδαιότητος για την ποιμαντική καθοδήγηση των πιστών στα πλαίσια της ασκήσεως του μυστηρίου της εξομολογήσεως έχει ο τελευταίος από τους κανόνες της Συνόδου, ο αριθμούμενος στις κανονικές συλλογές ως 102ος κανόν. Ο εν λόγω κανόν μεταφρασμένος το καταδύναμην στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: αυτοί που έλαβαν από τον Θεό την εξουσία του λύην και δεσμήν, δηλαδή οι πνευματικοί πατέρες και εξομολόγοι, πρέπει να εξετάζουν την ποιότητα της αμαρτίας, αν αυτή είναι συγνωστή ή θανάσιμη, και την προθυμία για επιστροφή του ανθρώπου που έχει αμαρτήσει και έτσι να δίνουν την κατάλληλη θεραπεία στην ασθένειά του, μην τυχόν χρησιμοποιώντας αμέτρως το ένα ή το άλλο, την αυστηρότητα ή την επιείκεια, ο πνευματικός δεν κατορθώσει να φτάσει ο άρρωστος στη σωτηρία, διότι δεν είναι απλή η νόσος της αμαρτίας, αλλά παρουσιάζει ποικιλία και πολυμορφία και βλαστάνει πολλές και βλαβερές παραφιάδες, από τις οποίες
το κακό επεκτείνεται και λαμβάνει διαστάσεις, έως ότου ο θεραπευτής, ο πνευματικός ιατρός, με την δύναμη και την τέχνη του το σταματήσει. Ώστε αυτός που μετέρχεται την πνευματική ιατρική επιστήμη οφείλει κατά πρώτο να εξετάζει τη διάθεση εκείνου που αμάρτησε. Και αν εκείνος επιθυμεί την υγεία ή αντίθετα με τον τρόπο που ζει επιδεινώνει μέσα του την αρρώστια, να παρατηρεί προσεκτικά πώς τη συνέχεια ζει και συμπεριφέρεται και δεν αντιστέκεται στην ιατρική τέχνη του πνευματικού του και δεν επιδεινώνεται το έλκος της ψυχής με τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα και έτσι ανάλογα να καθορίζει τον βαθμό της επιοίκειας. Διότι ο σκοπός τον οποίο αποβλέπει και ο Θεός και ο πνευματικός, στον οποίο ανατέθηκε η ποιμαντική χειραγωγία, είναι να επαναφέρει το πλανόμενο πρόβατο και αυτό που το φίδι δάγκωσε και το πλήγωσε να το γιατρέψει. Και μήτε να το εξωθήσει στον γκρεμό της απογνώσεως, μήτε να χαλαρώνει το χαλινάρι με κίνδυνο να περιέλθει σε αδιαφορία και αμέλεια. Με την ίδια τακτική να προσπαθεί είτε με τα αυστηρότερα και στιφά, είτε με τα απαλότερα και ηπιότερα φάρμακα να αντιμετωπίσει το πάθος και να συμβάλλει στην επούλωση του έλκους. Ακόμη να εξετάζει τους καρπούς της μετανοίας και να οικονομεί με σοφία τον άνθρωπο που καλείται προς την άνω λαμπροφορία, δηλαδή να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε και τα δύο, και αυτά που προβλέπει η ακρίβεια και αυτά που προβλέπει η αρχή της επιοίκειας, και να ακολουθούμε στην περίπτωση αυτών που δεν είναι επιδεκτική της αυστηρότητος τον κανόνα κατανόησης που μας παραδόθηκε, όπως μας διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Μελετώντας συστηματικότερα το περιεχόμενο του κανόνος, εύκολα μπορούμε να επισημάνουμε τα επιμέρους ζητήματα γύρω από την άσκηση του μυστηρίου της εξομολογήσεως, στα οποία αναφέρεται ο κανόν. Αυτά είναι, πρώτον, η φύση της μυστηριακής πράξεως, δηλαδή σε τι συνίσταται και πού αποσκοπεί η άσκηση του μυστηρίου. Δεύτερον, το πρόσωπο του εξομολόγου και πνευματικού πατέρα. Τρίτον, ο πιστός που μετανοεί και εξομολογείται. Τέταρτον, η φύση της αμαρτίας. Και πέμπτον, η τέχνη, ο τρόπος με τον οποίο ο εξομολόγος ασκεί στα πλαίσια του μυστηρίου την πνευματική χειραγωγία του πιστού που εξομολογείται. Με άλλον όρο, επίσης καθιερωμένο, του πνευματικού του τέκνου. Το πρώτο. Κατά τους Αγίους Πατέρες της Συνόδου, που εμπνέονται εν προκειμένου από τους λόγους του Κυρίου, Ματθαίου 16-19 και 18-18, το μυστήριο της εξομολογήσεως, το λύιν και δεσμήν της αμαρτίας των ανθρώπων, συνιστά εξουσίαν που λαμβάνουν οι ποιμένες της Εκκλησίας, επίσκοποι και πρεσβύτεροι, παρά Θεού. Πώς ακριβώς εννοούν την έννοια της εξουσίας καταφαίνεται από παράλληλους όρους που χρησιμοποιούν στον ίδιο κανόνα. Η διακονία του μυστηρίου χαρακτηρίζεται ως ιατρική εν πνεύματι επιστήμη, ποιμαντική ηγεμονία και οικονομία προς την άνω λαμπροφορία. Οι χαρακτηρισμοί μας υπενθυμίζουν ανάλογους ορισμούς που δίνουν πολλοί από τους πατέρες
αναφερόμενη στην ιερατική διακονία και ιδιαίτερα στο έργο της πνευματικής χειραγωγίας των ανθρώπων, χαρακτηριστικότερη των οποίων είναι αυτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το όντι γάρ, αυτή μη φαίνεται τέχνη της και είναι τεχνών και επιστήμη επιστημών, άνθρωπον άγιν το πολυτροπότατον των ζώων και ποικιλότατον. Δηλαδή, γιατί πραγματικά μου φαίνεται ότι αυτό το έργο της διαπημάνσεως, είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών, το να κυβερνάς τους ανθρώπους, τους περισσότερο πολυμήχανους από όλα τα ζώα και μεταξύ τους τόσο διαφορετικούς. Κατά το παράδειγμα του καλού ποιμένους, ο πνευματικός πατέρας αγωνίζεται επαναγαγήν, δηλαδή να επαναφέρει το πλανόμενον τον χριστιανό που απομακρύνθηκε από την εντιεκκλησία κατά Χριστόν ζωή και αν έχει τρωθεί υπό του όφεως εξιάσαστε, δηλαδή να τον θεραπεύσει. Ανάλογες εκφράσεις όπως θεραπεία, συνούλωσης του έλκους, στήνε του πάθους, εξαίρουν τον θεραπευτικό χαρακτήρα του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Δυστυχώς, πολλοί από μας που καλούμαστε να διακονήσουμε το μυστήριο, παρερμηνεύουμε τον σκοπό της διακονίας μας και αντί να λειτουργούμε ως θεραπευτές των πληγωμένων από τα βέλη της αμαρτίας αδελφών μας, συχνά, άλλοτε ενσυνείδητα, τις περισσότερες χωρίς να το συνειδητοποιούμε, μεταβαλόμαστε σε άτεγκτους κριτές και δικαστές τους. Δεύτερον, το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος που ασκεί ο επίσκοπος ή ο υπ' αυτού εντελόμενος πρεσβύτερος το λαμβάνει παρά Θεού. Είναι ο θεραπεύων και ο τεχνίτης. Θεραπεύει τα πνευματικά νοσήματα των εξομολογουμένων και τους διδάσκει την τέχνη του πνευματικού πολέμου εναντίον των μεθοδιών του πονηρού και των ποικίλων παθών. Εγχειριστής την ποιμαντικήν ηγεμονίαν ασκεί την ιατρικήν εν πνεύματι επιστήμην, κατάλληλη διατύπωση του ιδίου κανόνος, εξετάζοντας τους καρπούς της μετανοίας που επιδεικνύει ο εξομολογούμενος και οικονομώντας με σοφία τον άνθρωπο που ο Θεός καλεί προς την άνω λαμπροφορίαν, δηλαδή να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο όρος επιστήμη που χρησιμοποιούν οι πατέρες της Συνόδου παραπέμπει στην ανάγκη και επομένως στην ιερή υποχρέωση που έχουμε όσοι επομιστήκαμε την άσκηση αυτής της ιερής διακονίας για λιπαρή και πολύπλευρη κατάρτιση προκειμένου να την ασκούμε όσο γίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία. Αλλά και ο θεραπευτικός χαρακτήρας του μυστηρίου που ο κανόν υπογραμμίζει αντιτίθεται σε κάθε δικανική ή ηθικιστική αντίληψη που παραμονεύει να εμφυλοχωρήσει στη στάση του εξομολόγου κατά την άσκηση του μυστηρίου. Ο πνευματικός πατέρας λειτουργεί ως φιλάνθρωπος και φιλάδελφος πνευματικός ιατρός και όχι ως κριτής και αυστηρός τιμωρός. Τρίτον, πώς χαρακτηρίζει ο κανόν τον πιστό που προσέρχεται να εξομολογηθεί? Είναι ο ημαρτικός, ο άνθρωπος που αμάρτησε, δηλαδή
που αστόχησε στον αγώνα του να εκπληρώσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού που είναι ο αγιασμός του ανθρώπου. Είναι ο κάμνων, δηλαδή ο ασθενής, αυτός που πάσχει και υποφέρει. Είναι το πλανόμενον πρόβατον, σύμφωνα με την θαυμάσια εικόνα της Ευαγγελικής Παραβολής, ο οποίος παρά τα αυτά, τις πτώσεις και τις άστοχες περιπέτειές του, είναι ο προς την άνω λαμπροφορίαν καλούμενος άνθρωπος. Ο ασθενής ο εξομολογούμενος έχει ανάγκη της πατρικής φροντίδας και της φιλάνθρωπης στοργής μας. Και ως κλητός Άγιος, κλητός από τον Ιησού Χριστό για να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, θα έδει να αντιμετωπίζεται εκ μέρους μας με φόβο Θεού και βαθύ αίσθημα ευθύνης. Τέταρτον, ανάλογοι είναι και οι χαρακτηρισμοί που ο κανόνας αποδίδει στην αμαρτία, όρος που απαντάται στο κείμενό μας δύο φορές. Δύο φορές ονομάζεται αρρώστημα. Δύο φορές το της ψυχής έλκος. Μία φορά πάθος και μία φορά νόσος της αμαρτίας, για την οποία επισημαίνει ότι παρουσιάζει ποικιλία και πολυμορφία και βλαστάνει πολλές και βλαβερές παραφιάδες από τις οποίες το κακό επεκτείνεται και λαμβάνει διαστάσεις. Η προσέγγιση αυτή των πατέρων της Συνόδου ως προς την φύση της αμαρτίας μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πόσο ξένη προς την ορθόδοξη θεολογική παράδοση είναι η έννοια της αμαρτίας ως παραβάσεως, έννοια που κυριάρχησε στη δυτική θεολογική παράδοση. Πέμπτον, το σημείο όμως στο οποίο ο κανόνας επικεντρώνει το ενδιαφέρον και την προσοχή μας είναι η τέχνη του ποιμένην, δηλαδή το πώς οφείλει ο εξομολόγος και πνευματικός πατέρας να αντιμετωπίζει τον εξομολογούμενο. Το πρώτιστο είναι η διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως του ανθρώπου που προσέρχεται να εξομολογηθεί. Αυτοί που έλαβαν από τον Θεό την εξουσία του λύην και δεσμήν πρέπει να εξετάζουν την ποιότητα της αμαρτίας και την προθυμία για επιστροφή του ανθρώπου που έχει αμαρτήσει. Και λίγο πιο κάτω, αυτός που μετέρχεται την πνευματική ιατρική επιστήμη οφείλει κατά πρώτον να εξετάζει την διάθεση εκείνου που αμάρτησε και αν εκείνος επιθυμεί την υγεία ή αντίθετα με τον τρόπο που ζει επιδεινώνει μέσα του την αρρώστια, να παρατηρεί προσεκτικά πώς στη συνέχεια ζει και συμπεριφέρεται και αν δεν αντιστέκεται στην ιατρική τέχνη του πνευματικού του και δεν επιδεινώνεται το έλκος της ψυχής με τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Οι άνθρωποι διαφέρουμε μεταξύ μας. Το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό. Επομένως, ανάλογη, προσωπική για τον καθένα, θα έδει να είναι και η ποιμαντική μεταχείριση εκ μέρους του εξομολόγου. Ό,τι η νεότερη ψυχολογία και παιδαγωγική ονόμασε αρχή της εξατομικεύσεως, οι πατέρες από πολύ παλαιά και την γνώριζαν και την εφάρμοζαν κατά την άσκηση της πνευματικής χειραγωγίας των πιστών. Η κατανόηση λοιπόν της πνευματικής καταστάσεως, των εσωτερικών διαθέσεων, της ειλικρίνειας κατά την εξομολόγηση, της αποφάσεως προς επιστροφήν του μετανοούντος ανθρώπου,
επιτρέπει στον πνευματικό να μετέλθει και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, ούτω κατάλληλον την θεραπείαν προσάγειν το αρρωστήματι. Η κατάλληλος θεραπεία περιλαμβάνει και την χρήση των επιτιμίων. Ο κανόνας ομιλεί για φάρμακα τα οποία χρησιμοποιεί ο πνευματικός προκειμένου να αντιμετωπίσει το πάθος και να συμβάλλει στην επούλωση του έλκους. Οπλισμένος με την ικανότητα της διακρίσεως, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, καλείται να μετέρχεται την αυστηρότητα ή την επιοίκεια με σοφία, αποσκοπώντας προς την σωτηρίαν του κάμνοντος. Επιβάλλεται κατά τους πατέρες της Συνόδου τον έλεον καταξίαν επιμετρήν, δηλαδή να καθορίζει το βαθμό επιοικίας ανάλογα με τη στάση και τη συμπεριφορά του εξομολογουμένου. Ο κανόνας, εμπνεόμενος από τους λόγους του προφήτου Ιεζεκιήλ 34:16, ορίζει ως έργο του πνευματικού ποιμένος την επιστροφή του πλανωμένου και την ίαση του πληγωμένου προβάτου και επισημαίνει την ευθύνη του για τον διακριτικό τρόπο ποιμαντικής καθοδηγήσεως του εξομολογουμένου που οφείλει να ακολουθεί, έτσι ώστε ούτε στην απόγνωση να περιέλθει εξαιτίας της αυστηρότητας, ούτε στην αδιαφορία και την αμέλεια λόγω της αδιάκριτης επίοικιάς του. Βασική επιδίωξη του εξομολόγου, όπως υπογραμμίζουν και πάλι στη συνέχεια οι συνοδικοί πατέρες, είναι να αντιμετωπίσει τα πάθη, κατά του πάθους στείνε, και να συνεργήσει στην επούλωση των τραυμάτων προς συνούλωση του έλκους ανταγωνίσαστε του πνευματικού του τέκνου με την διακριτική χρήση των αυστηροτέρων και στιφόντων είτε των απαλωτέρων και πραωτέρων φαρμάκων. Και καταλήγει ο κανόνας παραπέμποντας αυτολεξή στον τρίτο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος επίσης συνιστά την μεταδιακρίσεως χρήση εκ μέρους του πνευματικού πατέρα της ακρίβειας και της επιοίκειας κατά την άσκηση του μυστηρίου της μετανοίας. Αξίζει να μνημονεύσουμε τα όσα ιδιαίτερα διαφωτιστικά για το πνεύμα του κανόνος επισημαίνουν οι δύο διαπρεπείς βυζαντινοί κανονολόγοι, ο Ιωάννης Ζωναράς και ο Αλέξιος Αριστινός, στη σχετική ερμηνεία τους. Γράφει ο Ζωναράς μεταφρασμένα τα κείμενα «Και σε άλλους και σε άλλες συνόδους ορίστηκε ο επιτόπιος επίσκοπος που από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος έλαβε την εξουσία του δεσμήν κελίην να μην επικεντρώνει αποκλειστικά την προσοχή του στα όσα περί επιτιμίων θεσμοθετήθηκαν στους κανόνες, αλλά να τα οικονομεί ανάλογα με τα επιτιμόμενα πρόσωπα, δηλαδή προς την ηλικία τους, τις διαθέσεις, το επάγγελμα που ασκούν, αλλά φυσικά και προς την ποιότητα του αμαρτήματος και έτσι να δίνουν την κατάλληλη θεραπεία για κάθε πνευματική αρρώστια. Το ίδιο ορίζει και ο παρόν κανόνα, αναθέτοντας το κάθε τι που αφορά στη θεραπεία του ασθενούς δια των επιτιμίων στη διάκριση του πνευματικού ιατρού εξομολόγου, δηλαδή του επιτοπίου επισκόπου και εκείνου στον οποίο ο ίδιος, ο επίσκοπος δηλαδή, θα επιτρέψει την άσκηση του λειτουργήματος της πνευματικής πατρότητας. Ανάλογα ερμηνεύει τον κανόνα μας και ο Αριστινός.
σε κάθε περίπτωση εξετάζετε η ποιότητα της αμαρτίας και ερευνάτε η διάθεση επιστροφής του εξομολογουμένου και έτσι καθορίζετε το μέτρο της επίοικιας. Οι πατέρες όρισαν μεν τα επιτήμια για κάθε αμάρτημα, αλλά την κρίση, την εκτίμηση της καταστάσεως, ανέθεσαν εξ ολοκλήρου σε αυτόν που έλαβε από τον Θεό την εξουσία του δεσμήν κελίην. Αυτός να εξετάσει και την ποιότητα του αμαρτήματος και την επιστροφή εκείνου που αμάρτησε και έτσι να καθορίσει το μέτρο της επιοίκειας δίνοντας την κατάλληλη θεραπεία στην πνευματική αρρώστια. Τα όσα επιτάσσουν οι πατέρες της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου δια του 102ου κανόνος, τον οποίο εξετάζουμε, αφορούν και δεσμεύουν ολόκληρη την Εκκλησία, τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους που κατά κανονική ανάθεση των πρώτων διακονούν το μυστήριο της εξομολογήσεως, όπου ο καθένας τους έχει ταχθεί εξ επόψεως τόπου και μορφής εκκλησιαστικής ποιμαντικής διακονίας. Επομένως ισχύουν και για τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι κλήθηκαν εξ ονόματος της Αγίας Ελλαδικής Εκκλησίας μας να υπηρετήσουν τους στρατευμένους, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, σπουδαστές των παραγωγικών σχολών, των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες. Τι το ιδιαίτερο, υπό το φως και το πνεύμα του κανόνος, θα έδει να έχουμε προοφθαλμών όσοι διακονούμε το μυστήριο της εξομολογήσεως μεταξύ των στρατευμένων. Πρώτον, οι ιδιαίτερες συνθήκες, το ξεχωριστό δηλαδή πλαίσιο ζωής στο οποίο βρίσκονται τόσο οι μόνιμοι όσο και οι έφεδροι. Αναφερόμενος ειδικότερα στα νέα παιδιά που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, επισημαίνω την ιδιαίτερη ψυχολογία που εμφανίζουν μακριά από τα σπίτια τους και κάτω από συνθήκες ιδιότυπης κοινής ζωής. Δεύτερον, αν για πολλούς και διαφόρους λόγους που θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή εισήγηση για να τους αναλύσουμε, το πνεύμα της επιοίκειας, της φιλανθρωπίας και της πολλής διακρίσεως θα έδει να καθοδηγεί όλους τους πνευματικούς πατέρες κατά την διακονία του μυστηρίου της μετανοίας στην εποχή μας, αυτό το πνεύμα επιβάλλεται να εμπνέει κατεξοχήν τους εξομολόγους κληρικούς που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Θεμελιώδης επιδίωξή μας είναι καθένας που μας πλησιάζει να εξομολογηθεί να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Κύριό μας και να αρχίσει να βηματίζει σταθερά στο δρόμο της εν Χριστώ ζωής μέσα στην Εκκλησία. Τρίτον, οι υπηρεσιακές μετακινήσεις των μονίμων και η καθορισμένη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας των στρατευμένων παιδιών μας εκ των πραγμάτων δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια και την διατήρηση μιας σταθερής και μόνιμης πνευματικής επικοινωνίας μαζί τους. Αποτελεί ευθύνη μας αυτό που επιτύχαμε με την χάρη του Θεού στην ψυχή του στρατευμένου παιδιού, το οποίο μας πλησίασε, άρχισε να εξομολογείται και να ζει χριστιανικά, να έχει συνέχεια. Και αυτό θα γίνει αν επιδιώξουμε να του εμπνεύσουμε εκκλησιαστικό φρόνημα και ενοριοκεντρική συνείδηση. Δηλαδή, το παιδί απολυόμενο από τις τάξεις του στρατού να συνδεθεί με την τοπική εκκλησία στην οποία ανήκει και την ενορία και τους ποιμένες της στην οποία
μονίμως πλέον θα κατοικεί. Τέταρτον, τέλος, με λεπτότητα και διάκριση θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε στρατευμένους που έχουν σταθερό πνευματικό πατέρα και ενσυνείδητη χριστιανική ζωή και οι οποίοι εξ ανάγκης και για το χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκονται στη μονάδα και στον τόπο που εμείς υπηρετούμε μας πλησίασαν για να εξομολογηθούν. Η λεπτότητα και η διάκριση θα εκφραστούν με τον σεβασμό μας προς το πρόσωπο του αδελφού κληρικού και μονίμου εξομολόγου του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας, καθώς και προς τα επιμέρους στοιχεία της πνευματικής ζωής που ενέπνευσε στο πνευματικό του τέκνο και προσωρινά εξομολογούμενό μας. Για την υπομονή και την προσοχή σας, αγαπητοί πατέρες, θερμές ευχαριστίες. Το λόγο έχει ο Σεβασμιότατος Εδέσης Πέλης και Αλμουπίας, κύριος Ιωήλ, αγαπητός σε Χριστό αδελφός, με ικανή πείρα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, εξομολογεί και τώρα που είναι επίσκοπος, αλλά και γνώσεις αρκετές της παράδοσης της Αγίας μας Εκκλησίας για το μυστήριο αυτό και την αντιμετώπιση των αμαρτανόντων. Σεβασμιότατε και αγαπητέ Χριστό αδελφέ, έχετε το λόγο και το ακροατήριο είναι δικό σας, σας αναμένει. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κεσαριανής Βύρονος και Ιμητού και αγαπητέ Χριστό αδελφέ, κύριε Δανίλ, σεβασμιότατε Άγιες Νέας Μύρνης, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί Χριστό αδελφοί, θα ήθελα να ευχαριστήσω, όπως και ο Άγιος Νέας Μύρνης, την Ιερά Σύνοδο που εκφράζεται το θέλημά της με τον Άγιον Κεσαριανής, διότι μου ανέθεσε αυτή τη μικρή εισήγηση σε αυτή τη σύναξη των πνευματικών. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει σε όλους σύνεση και φώτιση, να καρποφορήσει η σύναξη αυτή, ώστε να γίνει η απαρχή και για άλλες παρόμοιες συνάξεις, όπου θα ωφελήσουν τους στρατιωτικούς ιερείς. Το θέμα που, πριν αρχίσω το θέμα μου, θέλω να πω ότι πολλά, όπως και ο Άγιος Κεσαριανής, ο Άγιος Νέας Μύρνης και εγώ και οι άλλοι και ο άλλος εισηγητής πιστεύω, θα πούμε πράγματα που θα ακουστούν και πολλές φορές. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να ωφεληθούμε. Μπορούμε να ωφεληθούμε γιατί κάθε μια εισήγηση έχει το προσωπικό της χαρακτήρα και προφανώς έχει και νέα στοιχεία. Το θέμα μου είναι η ωφέλεια του μυστηρίου της Θείας Εξομολογήσεως στους πιστούς. Να πω μερικά λόγια για το θεσμό της Ιεράς Εξομολογήσεως. Η αμαρτία ως γνωστόν είναι ρίζα πικρίας. Σκοτίζει το νουν, δηλητηριάζει την καρδιά και εχμαλωτίζει τη θέληση. Αυτό είναι, το επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ο ίδιος ο Κύριος. Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλωσε στη της αμαρτίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρομοιάζει τις αμαρτίες με τις αρχαίες σκύλες. Λέγει χαρακτηριστικά πως η αμαρτία ου μόνον δοκεί να αμαρτήν ούτως αυτήν αναπλάτη, δεν θα έπεφτα λέει σε σφάλμα, αν παρομοίαζα την αμαρτία έτσι, ίας ή τον έξωθεν ποιητέ τα σκύλας υπογράφουσιν, όπως ζωγραφίζουν λέει οι ποιητές των αρχαίων Ελλήνων τις σκύλες, αυτά τα μυθικά τέρατα. Το σώμα του θανάτου για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, πνευματικό, είναι να απαλλαγεί από την αμαρτία, να θεραπευτεί και να διασώσει την πρώτη του ευγένεια και τους χαρακτήρες του Θεού. Ο αείδημος Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος γράφει για την αμαρτία.
Η μεγαλύτερη τραγικότητα μέσα στην οποία ζει ο άνθρωπος είναι η αμαρτία. Η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Αλίμονο σε εκείνον τον άνθρωπο, τον χριστιανό, που δεν ζει την τραγικότητα αυτή. Δηλαδή είναι αμαρτωλός και δεν τη ζει την τραγικότητα αυτή. Που δεν έχει συνεχή υπόμνηση της αμαρτίας. Που η συνείδησή του πριν από την αμαρτία δεν τον συγκρατεί. Και μετά την αμαρτία δεν τον ελέγχει. Πολύ ωραία παρατήρηση λέει. Άμα αισθάνεσαι την αμαρτία, πριν τη διαπράξει, σε κεντάει η συνείδηση. Και άμα τη διαπράξει, πάλι σε κατηγορεί γιατί την έκανε. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει χάσει την εσωτερική αίσθηση. Είναι πνευματικά νεκρός, όπως το σώμα, που όταν πεθάνει δεν αισθάνεται και δεν πονεί. Διότι η αμαρτία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παράβαση του θελήματος του Θεού και η ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, η αμαρτία λοιπόν είναι μια πράξη και μετά την πράξη μια κατάσταση. Άμα συνεχώς κάνεις την αμαρτία, την ίδια πράξη μετά γίνεται κατάσταση και δύσκολα θεραπεύεται. Είναι μια καθολική πραγματικότητα στην ζωή όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Χρειαζόμαστε όλοι την θεραπεία της χάριτος του Θεού. Να πω τώρα δύο λόγια για τη σύσταση του μυστηρίου. Τα είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές μας. Από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης κάθε θεοφιλής ψυχή ποθούσε να γιατρευτεί από την ασθένεια της αμαρτίας. «Ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει», παρακαλούσε ο άνθρωπος με τα λόγια του προφήτου Δαβίδ. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Χριστός ενθρώπισε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε προκειμένου να θεραπευτεί το μέγα τραύμα που λέγεται άνθρωπος. Έτσι ο Χριστός έγινε ο ιατρός των ανθρώπων. Κατά τον Αγιορείτη ιερομόναχο Γρηγόριο, ο ίδιος ο Χριστός χαρακτήρισε την αμαρτία ως ασθένεια και τον εαυτό του ως ιατρό. Όταν απαντώντας σε εκείνους που τον κατηγορούσαν ότι επισκέπτεται τους αμαρτωλούς, είπε «Δεν έχουν ανάγκη υγιείς από ιατρό, αλλά οι ασθενείς. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Και ο Μέγας Βασίλειος, σε μια από τις ομιλίες, λέει πολλά πράγματα, λέει «Υπέρ αμαρτίας κλαίε, αυτή εστίν αρρωσία της ψυχής και ο θάνατος της αθανάτους ψυχής». Η πραγματική αρρώστια του ανθρώπου είναι η αμαρτία. Και κάπου αλλού λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Βγάλει την αμαρτία από τη ζωή σου και θα εξαφανιστούν οι ασθένειες». Ότι έτσι υπονοώντας ότι όλες οι ασθένειες της ανθρωπίνης φύσεως είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Μιλώντας ο Χριστός στη συναγωγή της Ναζαρέτ, είπε ότι με την ενσάρκωσή του εκπληρώθηκε η προφητεία «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ού είναι και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδία, κηρύξε εχμαλώ της άφεσης». Ο Κύριος ήλθε στη γη ως ιατρός εκείνων που η καρδιά είχε συντριβεί από το βάρος της αμαρτίας. Κατά τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας, ο Χριστός ήλθε να θεραπεύσει τους ασθενείς που έχουν νουν άστατον και εύκολα διαφθυρόμενον και δεν μπορούν να αντισταθούν στις προσβολές των παθών. Ο Ιερός Χριστόστομος μας προτρέπει «Μη λες αμάρτικα και τι μπορώ να κάνω. Έχεις ιατρόν ανώτερον από την αρρώστια. Έχεις ιατρό που νικά τη φύση του νοσήματος. Ιατρόν που θεραπεύει μόνο με το νεύμα. Έχεις ιατρόν ο οποίος μπορεί και θέλει και να σε θεραπεύσει τελείως. Σε αυτόν τον μοναδικόν φιλάνθρωπον ιατρόν καταφεύγει κάθε πνευματικά ασθενής και ζητά την ίαση της ψυχής σου». Να πω και ένα τροπάριο από τα πολλά που έχει η Εκκλησία μας που εκφράζει αυτή την αλήθεια. «Την συμπεδώνα σωτήρ θεράπευσον της ταπεινής μου ψυχής, μάλαγμά μη επίθεση και έλεον και ίνων έργα μετανοίας, κατάνοιξη μεταδακρύων». Εάν αναφερθούμε στην ίδρυση του μυστηρίου, ασφαλώς θα αναφέρουμε το περιλάλητο χωρίο του Ιωάννου, το ανέφεραν και οι προβλαλήσαντες, «Καθώς απεσταλκέ με ο πατήρ, κακό πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν, ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε τις αμαρτίες, αφήνετε αυτής, αν την οκρατείτε και κράτητε». Ενώ βλέπουμε να τους δίδει την εξουσία του δεσμή και λύει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Ζυγαβηνός το επεξηγεί το χωρίο ως εξής.
εγχωρίζει αυτή, παραχωρεί δηλαδή, το ίδιο έργο και καθιστά τούτους διαδόχους αυτού. Την ίδια δωρεά ιδιαιτέρως κάνει και στον Πέτρο, δώσωση τα σκλής της Βασιλείας των Ουρανών και στους άλλους μαθητάς. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος γράφει ότι ο Κύριος συγχωρεί τις αμαρτίες των μετανοούντων, εάν μετανοήσουσιν εις ενότητα Θεού και συνέδριο Επισκόπου. Το βιβλίο του Βαρνάβα επίσης προτρέπει αυτούς που πρόκειται να προσευχηθούν να έχουν εξομολογηθεί, όχι μόνο αυτούς που πάνε να κοινωνήσουν, αλλά και εκείνους που θέλουν να προσευχηθούν. Εξομολογήσει αμαρτία σου, ου προσήξεις επί προσευχήν εσυνειδήσει πονηρά. Δεν θα πας να προσευχηθείς με συνείδηση πονηρή. Οι αποστολικές διαταγές το ίδιο. Κατά Κυριακή κυρίου συναχθέντες κλάσατε άρτουν και ευχαριστήσατε προεξομολογησάμενοι τα παραπτώματα ημών, όπως καθαρά η θυσία ημών είναι. Να είναι καθαρή η θυσία σας αφού πρώτα έχετε εξομολογηθεί. Έτσι επιγραμματικά αναφέρω ότι στην αρχή η εξομολόγηση γινόταν ενώπιον του Επισκόπου και των κληρικών. Μάλιστα όταν επληθύνησαν οι χριστιανοί, όρισε ο Επίσκοπος τον επιμετανοίας πρεσβύτερο και μετά μυστικά σε όλους τους κληρικούς. Καταρχήν φανερά ήταν αυτό, αλλά μετά από ένα σκάνδαλο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη επί νεκταρίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, βγήκε μια γυναίκα και ανέφερε όλα τα σαργικά της παραπτώματα και κατασκανδαλίστηκε ο λαός, τότε άρχισε και η μυστική η εξάσκηση του μυστηρίου της εξομολόγησης. Να έρθω τώρα στο δεύτερο σημείο της ομιλίας, η προσωπικότητα του πνευματικού οδηγού. Ας δούμε πιο λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός πνευματικού οδηγού, ενός σαβά, ενός γέροντα. Πρώτα-πρώτα, όπως λένε και στο Άγιον Όρος, δεν μπορείς να γίνεις γέροντας εάν δεν θάψεις τον γέροντά σου. Δηλαδή, αν δεν μαθητεύσεις πρώτα στον γέροντα, ο οποίος θα σου παραδώσει τον Χριστό, και αφού πρώτα γίνεις ικανός να το μεταδώσεις στους άλλους, μετά θα γίνεις γέροντας και θα αναλάβεις τη διαπαιδαγώγηση πνευματικών τέκνων. Η υπακοή που κάνουμε ελεύθερα στον πνευματικό οδηγό σημαίνει πως του αναγνωρίζουμε κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα. Δηλαδή, αυτός, αφού πρώτα επέτυχε τη δική του αναγέννηση, είναι ικανός να καθοδηγήσει και άλλους. Είναι βασική προϋπόθεση για να καθοδηγήσει σωστά να έχει ο ίδιος καθαριστεί, φωτιστεί και αγιαστεί. Ο Παύλος υποπίαζε και δουλαγωγούσε το σώμα του για να μην φανεί αδόκιμο στο κήρυγμά του. Φοβόταν μήπως κηρύξει πράγματα που ο ίδιος δεν τα είχε ζήσει και δεν τα ήξερε. Ο πνευματικός οδηγός είναι το αρχέτυπο της σωτηρίας των άλλων. Το όμα της διανοίας του είναι καθαρό και αθόλωτο. Όσο πιο ψηλό αξίωμα έχει, τόσο πιο πολύ θα δώσει λόγο στο Θεό. Εφόσον ο Θεός του έδωσε το χάρισμα αυτό, οφείλει να το καλλιεργήσει ως καλός οικονόμος, να είναι διδάσκαλος απλανής και πνευματοφόρος στους λόγους με τους οποίους θα συμφωνεί και η ζωή του, όχι μόνο στα λόγια και στη ζωή. Να υπάρχει αντιστοιχία λόγων και έργων, να παραβλέπει το δικό του συμφέρον για τους άλλους, να έχει, όπως λέει ο Αββάς Κασιανός, την αρετή της διακρίσεως. Η διάκριση είναι η πηγή, η ρίζα, η κεφαλή και ο σύνδεσμος όλων των αρετών. Αυτή η διάκριση γεννιέται από την ταπείνωση. Εάν ο υποτακτικός έχει μια ή δύο επιμέρους αρετές, ο προεστός, δηλαδή ο πνευματικός οδηγός, οφείλει να έχει, αν είναι δυνατόν, όλες τις αρετές, δηλαδή τα μυστικά και μεγάλα χαρίσματα, αλλά και τα σωματικά, όπως παραδείγματος χάρη, να έχει σώσει τις φρένες. Εδώ να κάνω μια μικρή παρέκβαση. Λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, είναι γνωστό αυτό. Μπορεί να δεις, λέει, έναν άνθρωπο, και ας πούμε έναν κληρικό, ο οποίος να είναι σωματικά άρτιος, να τον βλέπεις και να λες είναι η εικόνα της ομορφιάς και να τον χαίρεσαι. Αν τον πλησιάσεις και δεις ότι το μυαλό του δεν λειτουργεί σωστά, όλη αυτή η εξωτερική αρετή, το εξωτερικό κάλος καταραίει. Αυτός που νοηματίζει τις αρετές αλλά και τα εξωτερικά χαρίσματα του ανθρώπου είναι ο νους. Εάν ο ίδιος δεν έχει το φως του Αγίου Πνεύματος, πώς θα οδηγήσει τους άλλους, πώς θα τους διδάξει, πώς θα αναδεχθεί αλλοτρίους λογισμούς. Φυσικά απαιτείται να είναι ορθόδοξος, δηλαδή να έχει ορθόδοξο φρόνημα για να μπορέσει να διαπαιδαγωγήσει και τους άλλους. Να πω μερικές θλιβερές διαπιστώσεις. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας τονίζει πως πνευματικός νοείται ο μη κατασάρκαζον, αυτός που δεν ζει σαρκικά.
Επίσης, ο Άγιος Σιμεών παρατήρησε στην εποχή του πως πολλοί πνευματικοί οδηγοί, λόγω της πνευματικής καταπτώσεως που επικρατούσε στα τότε χρόνια, στο 1000 μετά Χριστό δηλαδή, δεν ήταν άξιοι ούτε χριστιανοί να ονομάζονται. Πολλοί λέει, που παρουσιάζονται πνευματικοί, αυτοί λέει, ούτε και για χριστιανούς δεν μπορεί να τους ονομάσει. Πόσου κεσχύνονται χριστιανούς σε αυτούς ονομάζει. Πώς ανοίγουν το στόμα τους και ομιλούν με ανέδεια για τα αποκεκριμένα μυστήρια του Θεού. Πώς συγκαταλέγουν τον εαυτό τους μεταξύ των χριστιανών και τον συναριθμούν μεταξύ των πνευματικών. Οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί τίποτε από εκείνα που είναι αναγκαία δεν κάνουν, ούτε φέρνουν κάποιο στο φως της γνώσεως. Και ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν στο βιβλίο του Μεγάλη της Σαρακουστή γράφει πως η απειρία πολλών νέων πνευματικών δημιούργησε πολλά προβλήματα στους πιστούς. Όταν κάποιος αυτοσχεδιάζει και δεν βασίζεται στην πείρα της Εκκλησίας, ούτε στην πείρα των πατέρων και γεροντάτων, είναι πολύ φυσικό να πέσει έξω. Να μην ζητάει το θέλημα το δικό του, αλλά το θέλημα του Πέμψαντος Πατρός, όπως είπε ο Κύριος. Να έρθω τώρα σε ένα άλλο μικρό κεφάλαιο. Πώς εξομολογεί ο πνευματικός? Βέβαια, εδώ είναι ένα κεφάλαιο που μπορούσε να κάνει κανείς σεμινάρια, έτσι, συνάξεις πάρα πολλές. Αλλά εγώ θα πω έτσι πολύ βασικά. Μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο εξομολογεί ο πνευματικός τους προσερχομένους στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Σκοπός της εξομολογήσεως δεν είναι η καταδίκη του αμαρτωλού, αλλά η θεραπεία του. Τα λόγια του πνευματικού, είτε είναι αυστηρά είτε είναι ποιητικοί, πάντοτε αποβλέπουν στη θεραπεία του εξομολογουμένου. Ο Ιερός Χρυσόστομος πολλές φορές το τομνίζει. Μη μόνο τέμνην, αλλά και επιδεσμήν τα έρχη. Όχι μόνο να βάζουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, αλλά και να δένουμε τα τραύματα. Ο γαριός του ανθρώπου ούκ ήλθεν ψυχάς απολέσε, αλλά σώσε. Ας δούμε τώρα μερικά πρακτικά σημεία της συμπεριφοράς του πνευματικού έναντι του εξομολογουμένου. Δηλαδή, μπαίνει ένας στο εξομολογητήριο, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο πνευματικός? Να φαίνεται προσινής και χαρούμενος. Δεν πρέπει να είναι συνοφριωμένος και κατηφής. Να μπαίνει μέσα δηλαδή και να βλέπει ένα πνευματικό με κατεβασμένα τα μούτρα, γουρλωμένα τα μάτια και έτοιμος να τον επιπλήξει. Να είναι χαρής και προσινής. Δεύτερον, να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Τρίτον, να έχει διάθεση να ακούσει τον εξομολογούμενο. Παραδείγματος χάρη, να μην λέει σε τρία λεπτά να τελειώσει, δεν έχω χρόνο. Πρέπει οπωσδήποτε σε τρία λεπτά να έχουμε τελειώσει. Ή να του βγάζει το ρολόι εκεί, άμα περνάει τρία λεπτά, κοίταξε, λέει, πέρασε η ώρα. Πρέπει να τελειώσει, να τελειώσει. Τέταρτο, θέλει πολύ προσοχή στις ερωτήσεις που θα κάνει. Έχουμε θλιβερά παραδείγματα ερωτήσεων προς τον εξομολογούμενο. Παραδείγματος χάρη, να ζητάει λεπτομερείς περιγραφές των αμαρτημάτων και μάλιστα των σαρκικών. Το χειρότερο είναι να απαγγέλει ο ίδιος τις ερωτήσεις με ομό τρόπο. Δηλαδή, χωρίς να το ζητάει ο εξομολογούμενος, να αρχίζει να λέει αυτός, μήπως έκανες αυτό και λέει σαρκικά πράγματα, πάρα πολύ αυτό. Εγώ έκανα ένα μικρό κατάλογο, όπως το έχω πει και στους ιερείς επαρχίες μου, αλλά και το έχω εφαρμόσει πάρα πολλές φορές και μέχρι σήμερα. Έρχεται κάποιος στην εξομολόγηση, σου λέει, τι έχεις να πεις? Δεν ξέρω να εξομολογηθώ, λέει, πάτερ. Δεν έχεις εξομολογηθεί ποτέ? Ποτέ. Πες μου τι έχει. Δεν με ρωτάς καλύτερα? Άμα σου πει δεν με ρωτάς καλύτερα, τότε μπορεί κανείς να το απευθύνει συνεσταλμένα μερικές ερωτήσεις, οι οποίες να είναι γενικού χαρακτήρας. Δεν πρέπει να φτάνουμε σε ιδιαίτερες, έτσι, λεπτομερείς ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει να αρχίσεις ποτέ από τα σαρκικά. Ποτέ. Ποτέ δεν πρέπει. Λέει, μισείς κάποιον άνθρωπο, να το ρωτήσεις? Θα σου πει, ξέρω εγώ, δεν μισώ πάτερ, ή μισώ, ξέρω εγώ, την πεθερά μου, παραδείγματος χάρη. Ή μισώ τον τάδε. Εκεί μπορεί να του κάνεις ένα αυτό. Κατακρίνεις, κουτσομπολεύεις, ηρωνεύεσαι, συκοφαντείς, σχολιάζεις. Αυτά τα δέχεται ο άλλος πιο εύκολα. Και αφού ζηλεύεις, ξέρω εγώ τι, μήπως έχεις αμφιβολίες για τον Χριστό, για την Εκκλησία. Ερώτηση, μετά διαβάζεις την Αγία Γραφή? Ή μετά, μήπως
τι διαβάζει, δεν διαβάζω πάτερ. Μήπως βλέπεις την τηλεόραση τίποτα άσεμνα θεάματα, δηλαδή να μην είναι τα πρώτα αυτά, να είναι κάπου στο μέσον. Και μετά, τότε μπορεί να το ρωτήσεις, μήπως έπεσε σαρκικά αμαρτήματα και πάντοτε με γενικό χαρακτήρα. Αυτός άμα είναι ειλικρινής και έχει διάθεση μετανοίας, θα σου πει μερικά πράγματα, ίσως τον υποβοηθήσει, αλλά ποτέ με λεπτομέρειες. Αν είναι να σου πει λεπτομέρειες, θα στις πει αυτός κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα έρχεται να εξομολογηθεί. Πας στην εκκλησία, κοινωνάς, κάνεις ελεημοσύνη κλπ. Οι ερωτήσεις να είναι πάντοτε γενικού χαρακτήρους. Εδώ πάλι λιγάκι να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Πολλοί έρχονται να εξομολογηθούν, θα το έχετε διαπιστώσει και εσείς όσοι έχετε πείρα εξομολογήσεως, και εξομολογούνται με δόσεις. Με δόσεις, δηλαδή έρχονται, λέει, ήρθα να εξομολογηθώ, πάτερ, άκουσε ένα κήρυγμα, κάποιος τον έφερε, σου λέει μερικά πράγματα, έχεις τίποτα άλλο, όχι, εντάξει. Λες και εσύ εκείνα τα ανάλογα πνευματικά, του διαβάζεις την ευχή. Μετά ξαναέρχεται την άλλη φορά και λέει, ξέρετε πάτερ, ξέχασα κάτι. Δεν τα έχει ξεχάσει. Από την αρχή τα ήξερε αυτά τα πράγματα. Αλλά ήθελε να δει τι εμπιστοσύνη θα του δείξει στο πρόσωπό του και πώς έτσι θα συμπεριφερθεί. Έρχεται λοιπόν την άλλη φορά, σου λέει μερικά ακόμη. Έρχεται μετά από το καναδιόμι, σου λέει κι άλλα. Και μπορεί να περάσει ένας χρόνος και να σου λέει αυτά που δήθεν ξέχασε. Ενώ στην πραγματικότητα ξέρει πολύ καλά τι έχει κάνει και θα μπορούσε να τα πει από την αρχή. Υπάρχουν και γενναίοι έτσι, οι οποίοι τα λένε από την αρχή και τελειώνουν μια και καλή. Αυτό οι ερωτήσεις πρέπει να είναι πάντοτε γενικού χαρακτήρους. 5. Να δίδει σαφείς απαντήσεις. Σαφείς απαντήσεις. Εις περίπτωση αδυναμίας, ο πνευματικός, άμα δεν ξέρει να απαντήσει, να ερωτά τον επίσκοπό του. Γι' αυτό είναι ο επίσκοπος. Δεν είναι μόνο για να έρχεται να κάνει τις τελετές και να κάνει τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας και τις άλλες τελετές. Ο κατεξοχήν ο επίσκοπος είναι ο πνευματικός πατήρ. Άμα έχεις, ας πούμε, δυσκολίες για κάποια ζητήματα στην εξομολόγηση, πρέπει να απευθύνεσαι πάντως στον επίσκοπό σου και ιδίως σε πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν είναι της δικής σου αρμοδιότητας. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένας πνευματικός δεν μπορεί να βάλει αργία ποτέ σε έναν κληρικό, έτσι δεν είναι? Μπορεί να έχει κάνει αμαρτήματα, 1002, δεν μπορεί να του πει δεν θα λειτουργήσει σε 3 μήνες, 4, του πει πρέπει να πας στον επίσκοπο. Εκεί πρέπει να πεις αυτό το πράγμα. Απλώς πρέπει να του επισημάνει ότι τα αμαρτήματα είναι θανάσιμα, ότι έχεις πέσει σε πολύ άσχημες πράξεις, θα πας να τα πεις στον επίσκοπο. Ή αν υπάρχουν ειδικά αμαρτήματα και δεν μπορεί να απαντήσει, να ρωτάει τον επίσκοπό του. Έτσι τον επίσκοπό του. Τα επιτήμια να είναι υποφερτά και θεραπευτικά, το είπε και προηγουμένως ο Άγιος Νέας Μήνης. Και ποτέ να μην φύγει ο εξομολογούμενος απελπισμένος. Το είπα και εγώ ότι δεν πρέπει να είναι κατεβασμένα τα αυτιά του όταν θα βγει μέσα από το εξομολογητήριο. Ακόμη και κάποιο επιτίμιο να του βάλεις, που δεν είναι πάνω το επιτίμιο, πρέπει να συνδέεται με τη μετάνοια. Δηλαδή, άμα τον δεις να έχει βαθιά μετάνοια, κατά την κρίση που σου έδωσε ο Θεός, μπορεί να αριθμίσει και το επιτίμιο. Θα πω και κάτι στο τέλος. 8. Να του δημιουργήσουμε επιθυμία να ξαναέλθει. Και προσοχή στα παιδιά. Πρέπει όταν εξομολογούμε τα παιδιά, τα εξομολογούμε με μεγάλη διάκριση. Να μην τους ανοίγουμε τα μάτια σε αμαρτήματα που δεν έχουν πέσει. Έχουμε τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά. Που έφυγαν τα παιδιά με απορίες. Ήρθαν και σε ρωτούσαν τους γονείς τι είναι αυτό που μου είπε ο παπάς στην εξομολόγηση. Έτσι. Και περί υποψηφίων ιερέων πρέπει να είμαστε πάντοτε αυστηροί. Πάντοτε αυστηροί. Και μετά να θυσιάζουμε χρόνο και ανέσεις δικές μας. Αρκεί να θεραπευθεί ο εξομολογούμενος. Όλα αυτά είναι στο συνήθι κανόνα της εξομολογητικής. Θα πω κάτι, οι πατέρες νομίζω το ξέρουν εδώ οι επίσκοποι, αλλά και ο πατήρ Αδαμάτης θα το ξέρει. Υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που λέγει ότι ο εξομολόγος είναι σαν τον τροχονόμο. Είδατε, ο τροχονόμος καταργεί κάθε σήμα. Όταν είναι ο τροχονόμος εκεί στον δρόμο, πάει και τα κόκκινα, πάνε και τα πράσινα, πάνε όλα. Εκείνος ρυθμίζει την κυκλοφορία. Για λόγους ειδικούς και προκειμένου να σωθεί ο άνθρωπος, ο πνευματικός μπορεί να καταργήσει κάθε κανόνα επιτιμίων και να βάλει έτσι, να του δώσει του ανθρώπου να κοινωνήσει. Αλλά αυτό όταν θα είναι σπάνιο και όταν τον φωτίσει ο Θεός να το κάνει.
να το κάνει. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Όταν δει βαθιά μετάνοια, συντριβή του προσωπικού, του εγωιστικού, του φρονήματος, όταν έχει αποφασίσει ο άνθρωπος να μην ξαναπέσει αμαρτήματα, εκεί ο πνευματικός μπορεί να παραβλέψει τους συγκεκριμένους κανόνες, σπάνια, το λέω πάλι σπάνια, για να μην γίνει αυτό κανόνας, και το πείτε αυτή η σπανία εξαίρεση γίνει κανόνας, και να επιβάλλει ένα επιτίμιο που τον άνθρωπο θα τον ανορθώσει και θα του δώσει έτσι να φύγει από το εξομολογητήριο με αισιοδοξία και με θάρρος απέναντι στο Θεό. Η παρακολούθηση των εξομολογουμένων, και αυτό θα ήθελα να το πω, να γίνεται και εκτός του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Δηλαδή, λέγει κάπου εδώ ο Σμέμαν, μου έκανε εντύπωση, λέει υπάρχει ο εξομολόγος, υπάρχει και ο πνευματικός. Ο εξομολόγος είναι να πας Χριστούγεννα και Πάσχα για 3 λεπτά, σε μια ώρα από εδώ μέχρι εκεί κάτω, και τι θα μπορεί να πει σε 3 λεπτά. Υπάρχει όμως και ο πνευματικός που δεν τον βλέπουμε όχι μόνο στην ώρα της εξομολογήσεως, αλλά τον βλέπουμε και άλλες ώρες. Πάμε να το συναντήσουμε και άλλες ώρες, να ακούσουμε τη διδασκαλία του, άμα κάνει κήρυγμα, να το ρωτήσουμε. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι πρέπει η παρακολούθηση του εξομολογουμένου από το πνευματικό να γίνεται και σε ώρες μη εξασκήσεως, μη της ειδικής τελετής της εξομολογήσεως, με κηρύγματα και προσωπικές συζητήσεις στο πνευματικό. Τώρα, έχω και ένα μικρό σημείωμα εδώ που λέω «Η εξομολόγηση του εξομολόγου». Για να επιτύχουμε καλύτερα στους στόχους της εξομολογήσεως, εμείς οι πνευματικοί οφείλουμε να εξομολογούμαστε συχνά και με μεγάλη ταπείνωση. Έτσι δεν θα πέφτουμε σε λάθη και θα καθοδηγούμε σωστά τα πνευματικά μας παιδιά. Και όσο ο πνευματικός καθαρίζεται από την αμαρτία, τόσο ανοίγεται, πλατείνεται ο νους του και τα βλέπει καλύτερα τα πράγματα μέσα στην εξομολόγηση και δεν πέφτει σε λιγότερα λάθη. Πέφτει σε λιγότερα λάθη. Όταν λοιπόν ο ιερέας που εξομολογεί προσέχει την πνευματική του ζωή, έχει διάκριση, αγάπη και ταπείνωση, μπορεί να ωφελήσει πολλούς ανθρώπους και να τους οδηγήσει στη λύση των προβλημάτων τους και στην κατανίκηση του θανάτου. Για τώρα, έχω ακόμη λίγα να παρατηρήσω. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά των πιστών απέναντι στο πνευματικό? Είναι λίγα αυτά, δεν είναι πάρα πολλά. Το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι η συνειδητοποίηση πως πρέπει να βρούμε πνευματικό. Όλοι μας, το είπα και για τους κληρικούς, για τους εξομολόγους, αλλά και για τους περισσότερους τους λαϊκούς. Είναι σπάνιο γεγονός, γράφουν οι Κάλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι, να βρεις πατέρες που πρόκοψαν άνευ πνευματικού οδηγού. Αλλά και αν πρόδευσαν, πρέπει να ομολογήσουμε πως αυτό έγινε κατά αποκάλυψη θείαν και σπανίως. Δηλαδή στην πνευματική ζωή πρέπει να έχεις ένα πνευματικό οδηγό. Σπάνια βλέπουμε, ας πούμε, αγίους της Εκκλησίας μας που από μικράς ηλικίες, χωρίς να έχουν περάσει πολλά χρόνια, δέχτηκαν αποκαλύψεις του Θεού και καθιερώθηκαν ως πνευματικοί πατέρες στο λαό. Ο σοφός ασκητής της ερήμου, Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέγει πως όταν πρόκειται να εκλέξουμε το πνευματικό μας, να προσέξουμε πολύ ώστε να μην πέσουμε σε κάποιον που ενώ είναι ναύτης, εμείς τον νομίζουμε για κυβερνήτη. Και ενώ είναι άρρωστος, να τον νομίζουμε για γιατρό. Και ενώ είναι εμπαθής, να τον υπολειπτώμεθα σαν απαθή. Να νομίζουμε πως βρήκαμε λιμάνι, ενώ πέσαμε στο πέλαγος. Όταν όμως, να ψάξεις, λέει, να ψάξεις, και μάλιστα λέει και ένα, μια έκφραση, να είσαι λίγο πονηρός, λέει, όχι με τον πρώτο τυχόντα να του πεις θα σε κάνω γέροντά μου, να ψάξεις να δεις, μπορεί να σε δεχθεί, μπορεί να σε θεραπεύσει. Αλλά όταν όμως τον βρεις, πρέπει να υποταχθείς και να μην παρατηρείς τα μικρά του ελαττώματα. Γιατί κατά κανόνα ο διάβολος τι κάνει? Άμα πάμε σε ένα πνευματικό, μετά μας βάζει λογισμούς και παρακολουθούμε τη ζωή του πνευματικού. Πώς γέλασε, τι παπούτσια πήρε, τι έφεγε στο σπίτι του. Γιατί ξέρει πολύ καλά, άμα γκρεμίσει το πνευματικό, θα γκρεμίσει μετά και όλα τα άλλα που υπάρχουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι αλήθεια πως δύσκολα θα βρούμε πνευματικά με όλα τα χαρίσματα που περιγράψαμε παραπάνω, έτσι, δύσκολα. Εγώ μια φορά είχα πάει εκεί στον γέροντά μου, τον πατέρα Εφάνιο, και του είπα ότι θέλω να βρω έναν επίσκοπο που να είναι κοινωνικό σαν και εκείνο, να είναι και σαν και εκείνο, σαν και εκείνο. Γύρισε και μου λέει, πες ότι ψάχνεις να βρεις τον αγέννητο, έτσι. Δεν υπάρχουν πνευματικοί που έχουν όλα αυτά τα χαρίσματα που περιγράψαμε προηγουμένως, ούτε και επίσκοποι που μπορεί να πάει κάποιος να έχουν όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας επίσκοπος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει κάτι πολύ σημαντικό πάνω στο σημείο αυτό.
Φαίνεται πως στην εποχή του και δυστυχώς πολύ περισσότερο σήμερα έψεχναν οι άνθρωποι να βρουν πνευματικό με προγνωστικό και προορατικό χάρισμα. Στην εποχή του Αγίου Άννη της Κλίμακος, τον 7ο αιώνα, λέει να βρούμε ένα πνευματικό να έχει προορατικό χάρισμα. Και σε μένα έχουν έρθει αρκετοί που είμαι στο κοντάκι στο Άγιον Όρος. Πάτερ, λέγει τώρα που έφυγε ο πατήρ Παΐσιος, ποιος έχει προορατικό χάρισμα? Σε ποιον θα πάμε στο Άγιον Όρος να βρούμε ένα πνευματικό να έχει προορατικό χάρισμα? Τέτοιον θέλουμε. Ο Άγιος όμως έχει την αντίθετη άποψη, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τονίζει πως πρέπει να βρούμε ανθρώπους, δηλαδή πνευματικούς, ταπεινόφρονας και κατάλληλους να μας θεραπεύσουν τα νοσήματα της ψυχής. Δεν τους λέει ότι άμα βρεις έναν προορατικό, βρήκες το τέλειο πνευματικό, αλλά να βρεις έναν να σου θεραπεύσει τα νοσήματα της ψυχής. Αυτό είναι το τέλειο. Μη ζητώ με προγνώστας και προβλέπτας, αλλά προπάντων ταπεινόφρονας πάντως και, τες εν ημί νόσους αρμοδίους. Αυτό το σημείο κάνει πολλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται, αλλά και να έχουν και ψευδαισθήσεις. Ψάχνουν εν αγωνίως και πηγαίνουν παντού μόνο και μόνο για να συναντήσουν κάποιον με προορατικό χάρισμα, για να μάθουν το μέλλον τους ή και να ακούσουν τι αμαρτήματα έχουν κάνει ή σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκονται. Και άλλα πολλά. Ένας ερχόταν εκεί στην αίθουσα, ήμουν αρχιμανδρίτης και μου έλεγε: Πάτερ Ιωήλ, σε ποια πνευματική κατάσταση έχω φτάσει? Και δεν ήταν χαζός, ήταν επιστήμονας. Λέω: Κύριε Τάδε, εσύ πρέπει, όλοι μας πρέπει να είμαστε στην κατάσταση του τελώνει. Να λέμε: Ο Θεός ηλάσσει τι με το αμαρτωλό, και όχι να λέμε σε ποια πνευματική κατάσταση έχουμε φτάσει. Αφήνω που καμιά φορά απογοητεύονται από τις απαντήσεις του πνευματικού, αλλά άλλα περίμενα να τους πει ο πνευματικός και άλλα τους λέει. Ακόμη γνωρίζω και λαϊκούς που έχουν μια τάση να γκρεμίζουν στις συνειδήσεις των πιστών τους πνευματικούς, λέγοντας πως πρέπει να πάτε στον τάδε πνευματικό που έχει προορατικό χάρισμα και μπορεί να σας λύσει όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν μερικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, δημιουργούν οπαδούς στον πνευματικό τους, έτσι. Όποιος όμως γκρεμίζει τον πνευματικό από τη συνείδηση των πιστών, αυτός κάνει άριστα τη δουλειά του πονηρού. Ο πιστός χρειάζεται γιατρών των ψυχών και όχι κάποιον που θα τον εντυπωσιάσει και θα τον καταπλήξει. Ο Θεός, αναφέρει ο Χρυσόστομος, γι' αυτό δεν μας έδωσε διδασκάλους πνευματικούς, τους αγγέλους, όπως παραδείγματος χάρη τον Γαβρίλ, αλλά πήρε τους ποιμένες του από τους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να είναι επιοικείς απέναντι στους συνανθρώπους τους, μια και αυτοί έχουν πέσει στα αμαρτήματα, σε αμαρτήματα όπως και οι άλλοι. Οι άγγελοι ως άπτωτοι δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Άρα μπορούμε να σωθούμε εάν δεν βρούμε αρίστους πνευματικούς και με μέτριους, αλλά συνετούς και διακριτικούς εξομολόγους. Ο Θεός, λέγουν οι πατέρες, θα δώσει σοφία στους υποτακτικούς και τα πνευματικά τέκνα ενός πνευματικού, ώστε να βλέπουν μόνο τις αρετές του, ενώ θα συσκιάζει την διάνοιά τους για να μην βλέπουν τα ελαττώματα του πνευματικού. Ο διάβολος κάνει το εντελώς αντίθετο. Μεγαλοποιεί τα τυχόν αρνητικά σημεία του πνευματικού και ελαχιστοποιεί τις αρετές του και έτσι απομακρύνει το πιστό από τον πνευματικό του οδηγό. Βασική προϋπόθεση για την πνευματική μας πρόοδο είναι η τελεία υπακοή στις υποδείξεις του πνευματικού. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, ο πατήρ Σοφρόνιος, γράφει: Όπως ο Κύριος υπετάσσεται στον Ιωσήφ και τη Θεοτόκο, έτσι και εμείς τον γέροντά μας. Και αν ο γέροντας είναι δύσκολος χαρακτήρας, να προσευχόμεθα ώστε να τον ελεήσει ο Θεός. Και ο Κύριος εξάπατος θα ελεήσει και τον υποτακτικό και τον γέροντά του. Οι πατέρες στην υπακοή την έβαλαν πιο πάνω από την νηστεία και την προσευχή. Ο ίδιος τονίζει να δεχόμαστε τον πρώτο λόγο που θα μας πει ο πνευματικός σαν λόγο του Θεού και ποτέ να μην προσπαθούμε να τον διορθώσουμε ούτε να υποκλέψουμε τη γνώμη του ώστε να συμφωνήσει μαζί μας. Πολλοί πάνε στο εξομολογητήριο έχοντας κατά νου μερικά πράγματα και θέλουν, ας πούμε, την γνώμη του πνευματικού. Και προσπαθούν πάση θυσία να υποκλέψουν τη θετική απάντηση του πνευματικού σε εκείνα που έχουν πλάσει αυτοί μέσα τους. Και μερικοί σε χοντρά πράγματα. Να, σας πω εγώ κάνα δύο τέτοιες περιπτώσεις. Αρκετές περιπτώσεις ήρθανε και μου είπανε: Ξέρετε, πάτερ, η γυναίκα μου είναι έγκυος. Ναι. Η ίδια γυναίκα, λέει. Πήρε μερικά φάρμακα. Οι γιατροί είπανε: Ενδέχεται αυτά τα φάρμακα να δημιουργήσουν πρόβλημα στο έμβριο. Μας δίδει στην άδεια να πάμε να κάνουμε έκτρωση. Είναι δυνατόν ο πνευματικός να δίδει άδεια να πάει να κάνεις έκτρωση? Αυτό είναι ανήκουστο, λέω. Αντί να σε σπρώχνεις στο καλό, θα σε σπρώχνεις στην αμαρτία. Αλλά σου λέει, ας πάρουμε την άδεια του πνευματικού, να τακτοποιήσουμε και τη συνείδησή μας ότι εντάξει είμαστε. Είμαστε εντάξει, αφού και ο πνευματικός είπε να το παιδί να το βγάλουμε, να το αποβάλουμε, άρα δεν έχουμε αμαρτία απέναντι στο Θεό. Και ένας άλλος, θυμάμαι μια φορά, ήρθε και μου είπε:
Ξέρεις, λέει, Πάτερ, τέτοια έχω ακούσει πολλά. Χρωστάω στην εφορία. Μου δίνει συνάδεια να κάνω ένα τυπικό διαζύγιο με τη γυναίκα μου για να μην φορολογηθούμε αυστηρά από την εφορία. Και άλλα τέτοια. Και θέλει εδώ πάρα πολύ προσοχή ο πνευματικός να μην γίνει αμαρτίας διάκονος, έτσι, να μην συμφωνήσει με εκείνες τις αμαρτίες που έχουν πλάσει οι άνθρωποι για τον εαυτό τους. Ο Θεός, επειδή κάναμε υπακοή στο γεροντά μας, θα φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να γίνουν εκείνα που είναι για τη σωτηρία μας. Ποτέ να μην τον κατηγορήσουμε και να μην τον εγκαταλείψουμε τον πνευματικό μας. Ακόμη και να τον δούμε να πέφτει σε κάποιο παράπτωμα που θα το χαρακτηρίζαμε βαρύ, λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο Θεολόγος. Να μιμούμεθα τις αρετές του και να θεωρούμε τα δικά του ελαττώματα και δικά μας. Θα λέγαμε πως τον πνευματικό μας πρέπει να τον βλέπουμε ως πατέρα και όχι απλώς σαν ένα εκκλησιαστικό υπάλληλο που παρέχει σημειώματα αφέστος των αμαρτιών. Έτσι με το πνεύμα αυτό ευχαρίστως θα δεχόμαστε και τις επιπλήξεις και τις παρατηρήσεις του. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας καυκόνται για τον πνευματικό τους. Λέει, εγώ έχω ένα πνευματικό άριστο, άριστο. Και λένε εδώ οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δεν ωφελεί να καυκόμεθα για τον γέροντά μας όταν εμείς παραμένουμε άκαρποι πνευματικά. Υπάρχει περίπτωση να διαρωτώνται οι άνθρωποι, παρατηρεί ο Σιναήτης, πώς ένα δέντρο καλών κλάδων άκαρπων είναι και. Ένα δέντρο λοιπόν που είναι τόσο καλό, έβγαλε αυτό το ξερό κλαδί. Τελειώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ύπαρξη του πνευματικού στη ζωή μας, όπως είδαμε επί Τροχάδιν, προηγουμένως είναι αναγκαία. Όχι απλώς έναν εξομολόγο, αλλά ένα πνευματικό οδηγό που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην πνευματική μας ζωή. Όλοι τον έχουμε ανάγκη. Η συμφιλίωσή μας με τον Θεό θα γίνει δια του πνευματικού μας, του μετά Θεόν Πατέρα μας. Αυτά είχα να σας πω σήμερα τα ολίγα. Αλλά θα δώσουμε το λόγο στον πατέρα Αδαμάντιο τώρα για την εισήγησή του. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση του προγράμματος, αλλά είναι δεσμευτικό το μάθημα στο Πανεπιστήμιο και ως εκ τούτου θα προσπαθήσω και να είμαι σύντομος όσο γίνεται για να δοθεί χρόνος περισσότερο για τη συζήτηση. Άλλωστε εγώ έχω το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα ταυτοχρόνως να έχω ωφεληθεί από όσα άκουσα και να μπορούσα απλώς να σταθώ λέγοντας ότι ό,τι αποκλίνει από ό,τι ακούστηκε μέχρι τώρα αποτελεί παραχάραξη και αλλίωση του μυστηρίου και να τελειώσω με αυτό. Καθηκόντως όμως πρέπει να πω μερικά πράγματα, αρχίζοντας από τις ευχαριστίες για την τιμή να είμαι σήμερα ένας εκ των ομιλητών αναμέσων επισκόπων, λογίων και γνωριζόντων το θέμα εις βάθος και εις πλάτος και εξ εμπειρίας και εκ θεωρητικής καταρτήσεως. Θα στεκόμουν λοιπόν, αν μπορούσα να το συνοψίσω, να σταθώ σε 2-3 σημεία τουλάχιστον που να μπορούσαν να υποδείξουν το πώς θα μπορούσαμε να αποκλίνουμε από την ουσία και από την παράδοση που έχουμε κληρονομήσει σε σχέση με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Θα ξεκινούσα βάζοντας μερικούς άξονες προβληματισμού, υπογραμμίζοντας από την αρχή ότι όταν μιλάμε για το μυστήριο της Εξομολογήσεως δεν πρέπει να διαφύγει από το μυαλό μας ότι μιλάμε για το μυστήριο της Εξομολογήσεως, ότι μιλάμε για ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Παραβιάζω θύρας ανεωγμένας, ήδη έχει τονιστεί και το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Έχω λόγο όμως που το υπογραμμίζω, γιατί ό,τι θα πω στη συνέχεια δεν μπορεί να κατανοηθεί αν δεν είναι σαφές αυτό από την αρχή. Η παρατήρησή μου λοιπόν για να μπορεί να μπει σε έναν άξονα θα στεκόταν σε δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο ερώτημα είναι αν έχουμε αποκλίσεις από το μυστήριο, αν το έλεγα έτσι, εκκλησιολογικής τάξεως. Και το δεύτερο είναι αν έχουμε αποκλίσεις από το μυστήριο ποιμαντικής πράξεως, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι σε ένα θεωρητικής και πρακτικής κατευθύνσεως. Αυτό που θα κρατούσα ως πρώτο, με την έννοια της αποκλίσεως από το επίπεδο μιας εκκλησιολογικής κατανοήσεως του μυστηρίου, ξεκινάει από την αντίληψη που μερικές φορές μπερδεύεται στο μυαλό μας, ότι δεν υπάρχουν απολελειμμένα μυστήρια, δεν υπάρχουν μυστήρια τα οποία είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα από τη Θεία Ευχαριστία. Δεν έχουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας ταξινομήσεις των μυστηρίων σχολαστικού τύπου. Τα μυστήρια υπάρχουν και λειτουργούν και έχουν νόημα σε αναφορά πάντοτε προς τη Θεία Ευχαριστία εντός της ζωής της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη το βάπτισμα είναι ένα μυστήριο το οποίο όμως αν δεν
σημαίνει την συμμετοχή των ανθρώπων στη ζωή της Εκκλησίας και κατ' ουσίαν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μπορεί να παραμείνει στη ζωή των ανθρώπων ως απλώς ένα επιτελεσθέν δώρο που τους δωρήθηκε και τον οποίο δεν αξιοποιήθηκε, δεν ενεργοποιείται στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν έχει μια σημασία αυτό, διότι όπως κανείς τελεί τη Θεία Ευχαριστία σε ένα εκκλησιολογικό πλαίσιο, έτσι τελούνται και όλα τα άλλα μυστήρια και δεν μπορεί να κατανοηθεί το μυστήριο της εξομολογήσεως διαφορετικά από τα άλλα μυστήρια. Γι' αυτό τόνισα αυτό από την αρχή. Τι εννοώ με αυτό? Η Θεία Ευχαριστία τελείται από τον Επίσκοπο. Ο Επίσκοπος είναι το σημείο αναφοράς και ενότητος και εις τύπων και τόπων Χριστού, εκεί που η Εκκλησία αναγνωρίζει την ορθή λειτουργία της ύπαρξής της και του τρόπου που δομείται η καθημερινότητά μας. Οι πρεσβύτεροι, εις τύπων και τόπων του Επισκόπου, αν μπορώ να το πω κατά αναλογία, τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κατά προέκτανση και όλα τα άλλα μυστήρια. Όταν μιλάω λοιπόν για παρεκκλήσεις, θέλω να θέσω στον προβληματισμό ένα ερώτημα. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν, για να τελέσω την ευχαριστία ως πρεσβύτερος σε μια άλλη Μητρόπολη από αυτήν που ανήκω, εγώ ας πούμε ως Γενικός Αρχιερατικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αν πάω στην Μητρόπολη Κεσαριανής που είναι στην ίδια αυλή, ας το πούμε, δεν μπορώ να τελέσω την ευχαριστία σε άλλο όνομα εκτός του τοπικού επισκόπου και δεν μπορώ να την τελέσω χωρίς την ευχή του και όχι εξ ονόματός του, εις τύπων και τόπων αυτής της αναφοράς. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα μυστήρια. Δεν μπορώ να πάω σε μια Μητρόπολη και να κάνω μια βάπτιση ή έναν γάμο ερήμην του Επισκόπου χωρίς αναφορά στον Επίσκοπο. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν κανονικής τάξεως. Το είπε ο Άγιος Νεασμήνης, χρησιμοποίησε μια πολύ ωραία έκφραση σε αυτή την αναφορά. Λέει, οι πρεσβύτεροι αρκούν το διακόνημα κατά κανονική ανάθεση των Επισκόπων. Υπάρχει λοιπόν ένα εκκλησιολογικό ζήτημα, το οποίο νομίζω για τη διακονία τη στρατιωτική έχει και μια ιδιαίτερη σημασία να το σκεφτούμε, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ για όλα τα άλλα μυστήρια είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να είναι απολελειμμένα και εκτός μιας τοπικής εκκλησίας, χωρίς καμία αναφορά στον Επίσκοπο, πώς μπορεί το μυστήριο της εξομολογήσεως να μην κατανοείται αντιστοίχως, χωρίς δίχα της γνώμης του Επισκόπου, χωρίς άδεια και χωρίς αναφορά στον Επίσκοπο. Ένα ζήτημα το οποίο το θέτω έτσι ως προβληματισμό. Γιατί αυτό μεταφέρει και ένα ζήτημα ασφαλείας, το οποίο ο Άγιος Εδέσης το είπε με σαφήνεια, ότι όταν έχεις δυσκολία κάπου πρέπει να αναφερθείς. Κάποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Σε κάποιον πρέπει να υπάρχει μια αναφορά για το πώς τελείται, για το πότε έχουμε δυσκολίες και τι κάνουμε. Επομένως, είναι ένα ζήτημα. Πού αναφερόμαστε? Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, ένα στρατιωτικός ιερέας ανεξαρτήτως του τοπικού επισκόπου, ανεξαρτήτως των διοικητικών του αναφορών. Άλλο η διοικητική αναφορά. Έτσι, εγώ ως γιατρός σε ένα νοσοκομείο δεσμεύομαι ιατρικά απέναντι στη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά δεν μπορώ να λειτουργώ απολελειμμένα ως ιερέας από την πνευματική αναφορά στην οποία ανήκει αυτό το νοσοκομείο. Ακόμα και αν είμαι αποσπασμένος από μια άλλη Μητρόπολη, εκεί ανήκω σε αυτή τη Μητρόπολη, ας το πούμε πνευματικά. Υπάρχει ένα εκκλησιολογικό ζήτημα, δηλαδή κατανοήσεως του μυστηρίου, ότι από τη στιγμή που είναι μυστήριο και επομένως ο πρεσβύτερος τελεί τα μυστήρια ευρισκόμενος, αν μπορώ να το πω έτσι, εις τύπων και τόπων του Επισκόπου, ο οποίος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού, αν μπορεί αυτό το μυστήριο να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα άλλα μυστήρια. Σαν να μην υπάγεται και αυτό, ας το πω έτσι, στους ίδιους νόμους και στους ίδιους κανόνες λειτουργίας μας μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Δεν θα σταθώ περισσότερο, το θέτω στον προβληματισμό για να πάω στα πρακτικά, που είναι οι ποιμαντικές αποκλίσεις, ας το πούμε, από την τάξη του μυστηρίου. Θα είμαι αναγκαστικά αφαιρετικός και θα μπορέσω να προσπαθήσω να το συμπυκνώσω όσο μπορώ, υποδεικνύοντας περισσότερο τις κατευθύνσεις. Μία ποιμαντική παρέκκληση θα την ονομάτιζα, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, ρωμαιοκαθολικού τύπου παρέκκληση. Υπόθηκε με διάφορους τρόπους, εγώ θα το πω στην πρακτική του διάσταση. Το μυστήριο της μετανοίας, ουσιαστικά η Ιερά Εξομολόγησης, ουσιαστικά είναι μια συνεχής ανανέωση του βαπτίσματος, μια συνεχής επαναγκεντρισμός μας στο σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι ούτε μια αυτόνομη ηθική αποκατάσταση, ούτε έχει νόημα
το μυστήριο απλώς για τακτοποίηση ψυχολογικών εκκρεμωτήτων, ούτε τον εξυπηρετεί απλώς μια απενοχοποίηση απέναντι σε μια νομική αντιμετώπιση, αν δεν σημαίνει κάθε φορά έναν τρόπο με τον οποίο κανείς ξαναβρίσκει τον τρόπο του να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχει, πώς να το πούμε, δεν έχει νόημα το μυστήριο, η διαχείριση της αμαρτίας εκτός του πλαισίου, εκτός της ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν λέω λοιπόν την ρωμαιοκαθολικοποίηση του μυστηρίου, την εκτροπή προς την ρωμαιοκαθολική αντίληψη, είναι αυτό που υπόθηκε με κάποιους τρόπους και πριν, σαν να πούμε ότι ενώ τα συστατικά του μυστηρίου, τα ουσιώδη του μυστηρίου ουσιαστικά είναι η μετάνοια του ανθρώπου και η προσφορά της χάριτος του Θεού και της αφέσεως των αμαρτιών δια του μυστηρίου. Να το πω έτσι πολύ απλά, τα συστατικά είναι η μετάνοια και η τέλεση του μυστηρίου, και έρχονται οι κανόνες ως εργαλεία, ας το πω έτσι, ως μέσα θεραπευτικά, ιαματικά, υποστηρικτικά. Ο κανόνας που μας ανέπτυξε πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Νέας Μύρνης το λέει με τόση σαφήνεια που περιτεύουν τα λόγια. Δηλαδή ότι, παραδείγματος χάρη, είτε είναι απαλότερα, είτε είναι αυστηρότερα τα φάρμακα, είτε είναι ξινά, είτε είναι καλά, είτε χρειάζεται έτσι να είναι κανείς είτε επιοικής είτε αυστηρός, υπάρχει ένας στόχος γι' αυτό. Δεν είναι για να ικανοποιηθεί το επιτίμιον, είναι για να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Επομένως, όταν μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα, είναι σαν να προηγείται η ικανοποίηση των επιτιμίων, σαν να αποκτούν δηλαδή οι κανόνες μια δυναμική νομικού τύπου, σαν να προηγείται η ικανοποίηση του κανόνος από τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι μια πολύ κοινότυπο πράγμα στη ρωμαιοκαθολική αντίληψη, για τους οποίους δεν υπάρχει καν η αντίληψη της έννοιας της οικονομίας. Στην ρωμαιοκαθολική θεολογική παράδοση, η έννοια της οικονομίας με τον αυτονόητο τρόπο που τη λέμε εμείς δεν υπάρχει. Οικονομία στην καλύτερη εκδοχή για μια ρωμαιοκαθολική προσέγγιση του μυστηρίου είναι η παράβαση του νόμου, η υπέρβαση λιγάκι του νόμου για λόγους, πώς να το πούμε, ανάγκης. Δεν υπάρχει καμία έννοια οικονομίας. Τι? Η οικονομία μπορεί να είναι επί το αυστηρότερον, μπορεί να είναι επί το επικέστερον. Η οικονομία δεν σημαίνει διευκόλυνση. Σημαίνει χρησιμοποίηση των φαρμάκων, χρησιμοποίηση των ιαματικών μέσων, διότι υπάρχει πάντοτε αυτό το ζητούμενο, η σωτηρία του ανθρώπου. Το να ικανοποιηθούν τα επιτήμια εξουθενώνοντας έναν άνθρωπο, μόνο και μόνο από έναν τρόπο διαχείρισης, πώς να το πούμε, αυτό που το υπόθηκε πάλι με πολύ καλό τρόπο, ένας λόγος για το οποίο συμβαίνει αυτό, είναι διότι περισσότερο είναι η ικανοποίηση του εξομολόγου, του πνευματικού, ότι εκείνος είναι εντάξει, ότι ετήρησε τον νόμο, παρά η οικονομία του ανθρώπου για τη σωτηρία του, σαν να πρέπει εγώ να είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, παρά ότι εγώ κενώ τον εαυτό μου, κενώνω τον εαυτό μου για να καταλάβω πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος και πώς μπορώ να τον αναστήσω, να τον σηκώσω όρθιο. Όταν λέγονται αυτά που υπόθηκαν με πρακτικό τρόπο, να είναι κανείς χαμογελαστός, να τον υποδέχεται, να μην αισθάνεται ότι τον απορρίπτει, να του αφήνει χώρο κτλ., υπενισώμεθα ακριβώς αυτό το πράγμα. Διαφορετικά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, εισάγουμε αυτή την ανσέλμη αντίληψη περί ικανοποιήσεως της θείας δικαιοσύνης, σαν όλη η διαδικασία του μυστηρίου να είναι για να ικανοποιηθεί η θεία δικαιοσύνη. Και ο ιερέας εκείνη την ώρα, στα μάτια των ανθρώπων, αντί να είναι ο εκπρόσωπος, να το πω έτσι υπεραπλουστεύοντας, ο εκπρόσωπος του λαού απέναντι στο Θεό, οικονομώντας τα πράγματα για τη σωτηρία του, μετατρέπεται σε έναν απλός εκπρόσωπο του Θεού μόνον, ο οποίος επέχει έναν ρόλο αστυνομεύοντος, να το πούμε, των ηθών, σαν να προηγείται ο νόμος παρά η χάρις, αν μπορώ να το πω έτσι. Θα μου πείτε, αυτό είναι υποτίμηση των κανόνων, υποβάθμιση, γιατί αυτός είναι ένας κίνδυνος, μια πιθανή παρερμηνία. Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύουν κανόνες, δεν ισχύει τίποτα. Ισχύει αυτό που το είπε ο Άγιος Εδέσης πάρα πολύ σοφά πριν. Ισχύει το ότι στην πραγματικότητα ο 102ος κανόνας θέτει όλη την ευθύνη στη διαχείριση των φαρμάκων και των εργαλείων που προσφέρουν οι κανόνες, στην ευθύνη του πνευματικού. Και γι' αυτό τίθεται, βλέπετε, αυτά συναντώνται, το εκκλησιολογικό ζήτημα με το πρακτικό ζήτημα, η επιλογή του, ενώ κανείς ακούγεται παράδοξο, πώς γίνεται, ας πούμε, εμένα η Εκκλησία ως πρεσβύτερο να μου δίνει το δικαίωμα να τελώ την ευχαριστία και να μην μου δίνει το δικαίωμα αυτονοήτως να τελώ την εξομολόγηση
σαν ένα μυστήριο που ακολουθεί, ας πούμε, την ευχαριστία. Δεν βάζω σπουδαιότερο ή λιγότερο σπουδαίο, εννοώ στις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Υπάρχει αυτό που υπόθηκε όμως, διότι σε αυτό το συγκεκριμένο μυστήριο το είπε ο Άγιος Κεσαριανής στην αρχή. Τα άλλα γίνονται ακόπως. Εκεί πέρα πρέπει να βάλει κανείς τον εαυτό του μέσα. Και αυτόν τον εαυτό πρέπει κάπως να δει κανείς ποιος είναι αυτός ο εαυτός και πώς μπαίνει εκεί πέρα. Με τι προϋποθέσεις, με τι ευθύνη. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, η μία παρέκκληση μπορεί να είναι η νομικοποίηση, ας το πούμε, ο νομικισμός στην αντίληψη, στην εφαρμογή του μυστηρίου, όπου με πλέον ορθόδοξο ένδυμα να παρουσιάζεται η εξομολόγηση σαν να είναι σε μία αυτή του τύπου την ρωμαιοκαθολική εκδοχή, να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη, να πληρηθεί το γράμμα του νόμου, αλλά όχι το πνεύμα του νόμου. Του νόμου εννοώ του κανόνος εδώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είμαστε διαχειριστές της σωτηρίας των ανθρώπων ως πνευματικοί, ως εξομολόγοι και πρέπει να δούμε όλα αυτά τα εργαλεία που μας προσφέρει η παράδοση της Εκκλησίας, τους κανόνες, την παράδοσή της κτλ. Πώς κάθε φορά, όπως επίσης υπόθηκε, γι' αυτό απλώς ξαναλέω τα ίδια, εξατομικεύοντας με κριτήριο πάντοτε τη σωτηρία του ανθρώπου. Και εδώ μπαίνει το δεύτερο κομμάτι που είναι ίσως ακόμα πιο επώδυνο στην εποχή μας, που είναι η άλλη εκδοχή, αυτό που θα το ονόμαζα εκπροτεσταντισμό του μυστηρίου. Αυτό ακούγεται παράδοξο, διότι δεν υπάρχει ιερά εξομολόγηση στην προτεσταντική παράδοση, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια επιρροή έμεση από αυτό, η οποία ανοίγεται σε δύο σκέλη. Έχουμε δύο παρεξηγήσεις, παρεκτροπές του μυστηρίου εκεί. Η μία παρεκτροπή έχει να κάνει με την σύγχυση μεταξύ του μυστηρίου της εξομολογήσεως, ως μυστηρίου καθεαυτό, με τη συμβουλευτική ποιμαντική. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο σκέλος είναι ακόμα πιο εκοσμικευτικό πλέον, είναι η σύγχυση μεταξύ του μυστηρίου της εξομολογήσεως ως συμβουλευτικής πράξης με τις ψυχοθεραπείες και τις ψυχολογικές μεθόδους υποστηρίξεως, θεραπείας ή βοηθείας των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν πρέπει να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Τι εννοώ τη σύγχυση μεταξύ συμβουλευτικής ποιμαντικής και του μυστηρίου της εξομολογήσεως καθεαυτό. Αν πάμε στην αρχική παράδοση της Εκκλησίας, θα δούμε ότι οι πρεσβύτεροι, πριν ακόμα οριμάσει η παράδοση σε αυτό της εν ορίης οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας, εννοώ δηλαδή ότι σε κάθε Μητρόπολη δημιουργείται η ενορία που εις τύπων και τόπων του Επισκόπου ο Πρεσβύτερος πλέον τελεί την ευχαριστία και υπάρχει όλη αυτή η παράδοση, υπάρχει ένα πρακτικό πράγμα που προηγείται ήδη από την αρχή, όπου οι πρεσβύτεροι στα σπίτια των ανθρώπων, στις πρώτες ακολουθίες που δεν είναι θεία ευχαριστία αλλά είναι προσευχητικές συνάξεις, ας το πούμε, έχουν ένα καθήκον να μάθουν τους ανθρώπους τα της πίστεως, να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε μια πορεία προς τον Χριστό, να κατανοήσουν τι σημαίνει αμαρτία, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς, και αυτό οδηγεί στην εξομολόγηση, όπου πλέον η εξομολόγηση είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ο άνθρωπος έχει αποκτήσει το πνεύμα της μετανοίας, έχει καταλάβει τι είναι το λάθος, που σφάλει, και αυτό καλείται πλέον να το φέρει στο μυστήριο για να αποκατασταθεί, ας το πούμε, να ανανεωθεί το βάπτισμα, αν μπορώ να το πω έτσι υπεραπλουστεύοντας. Αυτή η παράδοση λοιπόν στο βάθος πού μας πηγαίνει? Πηγαίνει σε αυτό που υπόθηκε με έναν έμεσο τρόπο, ίσως εγώ θέλω να το κάνω λίγο πιο διαφανές. Ο άνθρωπος μπορεί να έρθει στην εξομολόγηση χωρίς να ξέρει καλά-καλά τι είναι η εξομολόγηση και επηρεασμένος από το πνεύμα της εποχής μας να έρχεται περισσότερο για λόγους τακτοποιήσεως των ενοχών του, ας το πούμε, παρά ουσιαστικής μετανοίας με την έννοια αλλαγής του φρονήματος, αλλαγής του νόου του. Επομένως, ήδη ψυχολογικοποιείται το μυστήριο από τον τρόπο που κατανοείται ήδη στην μέση αντίληψη των πραγμάτων και πολλές φορές και από εμάς. Επομένως, καμιά φορά είναι ίσως χρήσιμο πια να το ξεχωρίσουμε καταρχήν επί της αρχής, ότι είναι άλλο τι σημαίνει συμβουλευτική ποιμαντική, πώς μαθαίνουμε τους ανθρώπους τα της πίστεως, διότι στην πραγματικότητα ο λαός μας σε μεγάλο βαθμό είναι ακατήχητος, ακόμα και όταν είναι πιστός και εκκλησιαζόμενος, πολλές φορές είναι ακατήχητος. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Εδέσης πριν, ότι έρχεται στην εξομολόγηση ή κάποιος έρχεται για πρώτη φορά και δεν λέει δεν ξέρω πώς να εξομολογηθώ. Μπορεί εδώ θα βρει ο πνευματικός πώς θα το οικονομήσει, αλλά μερικές φορές ένα μεγάλο μέρος αυτής της συζητήσεως δεν είναι του μυστηρίου καθεαυτού, είναι το κομμάτι της συμβουλευτικής ποιμαντικής για να φτάσουμε στο μυστήριο. Βεβαίως συμπλέκονται τα πράγματα, αλλά είναι καλό τουλάχιστον στο μυαλό μας να έχουμε ξεκαθαρισμένες, νομίζω εγώ τουλάχιστον, τις περιοχές. Τι είναι συμβουλευτική ποιμαντική και τι είναι το μυστήριο καθεαυτό, γιατί στην κατάληξή του το μυστήριο είναι κατά το πρότυπο του ασώτου.
ήμαρτον στο Θεό και ενώπιον. Αυτό είναι. Γι' αυτό το λόγο, με εκκλησιολογικά κριτήρια, όχι με ηθικά ή νομικά ή ψυχολογικά ή οτιδήποτε άλλο, εκκλησιαστικά τι σημαίνει η αμαρτία. Και η επόμενη δόση που μπερδεύει τα πράγματα είναι ότι επειδή στην προτεσταντική παράδοση η συμβουλευτική ποιμαντική ανακατεύτηκε πάρα πολύ με τις επιστήμες του ανθρώπου για να επιβιώσουν, γιατί στο δυτικό κόσμο όταν άρχισαν να αναπτύσσονται οι καινούργιες μόδες, η ψυχολογία, η ψυχανάλυση, το ένα το άλλο κτλ, επειδή από την άλλη μεριά η προτεσταντική παράδοση δεν είχε εξομολογητική παράδοση, άρχισε ένας, ας το πούμε έτσι, ανταγωνισμός, να το πω έτσι, ποιος συμβουλεύει ποιον και με ποια κριτήρια. Παρουσιάστηκαν οι καινούργιες μόδες. Η προτεσταντική παράδοση, λοιπόν, για να μπορεί να είναι αποτελεσματική, άρχισε να τα υιοθετεί αυτά τα πράγματα. Και μια μεγάλη σύγχυση που επικρατεί τώρα στο δυτικό κόσμο και κυρίως στην προτεσταντική παράδοση, και η Ρωμαιοκαθολική έχει μολυνθεί από αυτό, και τέτοια μικρόβια έχουν μπει και στο δικό μας χώρο. Αλλά εγώ αναφέρομαι τώρα όσο μπορώ πιο καθαρά στο πεδίο. Μπερδεύεται το πότε είναι συμβουλευτική ποιμαντική πρωτογενώς εκκλησιοκεντρική, πρωτογενώς θεολογικά, βιβλικά κατοχυρωμένη, δηλαδή η ανθρωπολογία που είναι πίσω από τις ιδέες, ας το πούμε, που διαχειριζόμαστε, είναι εκκλησιολογικά προσανατολισμένη, είναι θεολογικά προσανατολισμένη, και πότε η συμβουλευτική ποιμαντική, ας πούμε η προτεσταντική και μετά να πάμε προς τα δω, είναι εντελώς επηρεασμένη από μοντέλα που έρχονται από την ψυχολογία, από την ψυχανάλυση, από εδώ και από εκεί, ας το πούμε, και επικρατεί μια μεγάλη σύγχυση αν η συμβουλευτική ποιμαντική είναι ψυχολογικού τύπου ή πνευματικού τύπου. Και εκεί έρχεται η επόμενη σύγχυση, ότι η ψυχοθεραπεία, ας πούμε, που προσφέρουν οι ψυχολόγοι, είναι ένα πιθανό, μια εναλλακτική επιλογή μεταξύ της εξομολογήσεως, ας το πούμε, και υπάρχει όλη αυτή η σύγχυση, ας το πούμε, μεταξύ του μπερδέματος του τι προσφέρει μια θεραπεία ψυχολογική και του τι προσφέρει μια εξομολόγηση. Και επειδή μοιάζουν και λίγο εξωτερικά, γιατί χτίστηκαν με τέτοια πρότυπα, επειδή δηλαδή κάποιος κάθεται και ακούει κάποιον που του μιλάει και του δίνει κάποιες συμβουλές κτλ., επειδή μοιάζει και εξωτερικά, επικρατεί μια πλήρη σύγχυση ότι το ένα μπορεί να υποκαταστήσει το άλλο, το ένα μπορεί να μπει στη θέση του άλλου, αφού κάνω το ένα, τι χρειάζομαι το άλλο και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευκρινιστεί, γιατί η σύγχυση αυξάνει και διωγγούται στην εποχή μας. Θα ήθελα απλώς να το ξεκαθαρίσω προκαταβολικά, ξανατονίζοντας αυτό που είπα στην αρχή. Πρόκειται για μυστήριο της Εκκλησίας. Το μυστήριο της Εκκλησίας δεν στηρίζεται ούτε σε ανθρώπινες μεθόδους, ούτε σε τεχνικές, ούτε σε ψυχολογική τακτοποίηση ψυχολογικών εκκρεμωτήτων, και ο κύριος σκοπός του, θεραπευτικά, είναι οντολογικής τάξεως. Είναι η σωτηρία του ανθρώπου και όχι η βοήθειά του για να απαλλαγεί από κάποια νοσήματα που τον ταλαιπωρούν της καθημερινότητάς του. Αν αυτό δεν διευκρινιστεί, τότε είναι και υποτιμητικό του μυστηρίου, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι το μυστήριο είναι ένα είδος εναλλακτικής θεραπείας, προσφερόμενης για τις διάφορες παθήσεις, οι οποίες είναι σωματικές παθήσεις, ακόμα και αν έχουν όνομα ψυχολογικό, ότι είναι ψυχικές παθήσεις. Στη γλώσσα την ιατρική είναι ψυχικές παθήσεις κατεφημισμών, είναι νόση όπως είναι όλες οι παθήσεις. Η διαφορά τους βρίσκεται σε άλλα τεχνικά σημεία. Άρα λοιπόν, χρειάζεται, να το συνοψίσω για να μην πάρω το χρόνο σας, να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα. Πρόκειται για μυστήριο, το οποίο πρέπει να λειτουργεί σε σαφή εκκλησιολογικά πλαίσια, όπως λειτουργούν όλα τα μυστήρια, και αυτό το μυστήριο στην πρακτική του εφαρμογή θα πρέπει να μην συγχέεται με το τι είναι συμβουλευτική ποιμαντική και το τι είναι το μυστήριο καθεαυτό, και να μην μπερδεύεται με κοσμικές μεθόδους όπως είναι μια ψυχοθεραπευτική ή ψυχολογική ή οτιδήποτε άλλη προσέγγιση. Θα κρατήσω μόνο μία παράγραφο για το τέλος, για να μην θεωρηθεί ότι αυτό που λέω εντάσσεται σε μία κατηγορία η οποία είναι και αυτή της μόδας, η οποία παραπέμπει σε ένα είδος νεοορυγενισμού, αν μπορούσα να το πω έτσι, ότι από τη μεριά της Εκκλησίας, εφόσον έχουμε αυτά τα μέσα, δεν χρειαζόμαστε τα ανθρώπινα μέσα, δεν χρειαζόμαστε γιατρούς μερικές φορές, φτάνει εκεί έτσι, ή σε μία άλλη εκπροτεσταντισμένη αντίληψη ότι αφού μπορούμε να τακτοποιήσουμε τις ψυχολογικές μας εκκρεμότητες, αυτό είναι και συνώνυμο μιας εξομολογητικής, μετανοϊκής κατακτήσεως. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι τα ψυχικά νοσήματα με την ιατρική έννοια του όρου είναι εξαιρετικά συχνά. Τα στατιστικά δεδομένα είναι τεράστια. Δηλαδή, θα σας πω 3 νούμερα μόνο για να τελειώνω γρήγορα. Η σχιζοφρένεια είναι 1% στο γενικό πληθυσμό, είτε εδώ είτε στη Νέα Υόρκη.
Οι καταθλίψεις είναι 4-8% στο γενικό πληθυσμό. Και γενικώς τα ψυχιατρικά νοσήματα είναι 14-18% στο γενικό πληθυσμό σε μία τομή του χρόνου. Είναι μία πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι επειδή είναι χρόνιες παθήσεις και επειδή αναστατώνουν την οικογένεια και επειδή αναστατώνουν και τον άνθρωπο που τα έχει, ο πρώτος στον οποίο συνήθως πηγαίνουν είναι στον ιερέα. Ή τουλάχιστον να ζητήσουν βοήθεια στην Εκκλησία, είτε άμεσα για το πρόβλημα τους απασχολεί, είτε γιατί η οικογένεια δοκιμάζεται. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Στην Αμερική, ας το πούμε, το 1/3 των παραπομπών για ψυχιατρικά προβλήματα γίνεται από τους κληρικούς. Πρώτα εκεί πάνε οι άνθρωποι, ακόμα και εκεί, και μετά παραπέμπονται καταλήλως. Το πρόβλημα το δικό μας είναι να ξέρουμε τα δικά μας όρια, τι είναι πνευματικό και τι είναι μια πάθηση, έτσι. Λέω λοιπόν προκαταβολικά ότι αυτό που λέγονται ψυχικές παθήσεις είναι κατεφημισμόν ψυχικές παθήσεις. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, τον οποίον περιέργως τον επικαλούνται ως αντίθετο αυτής της αντιλήψεως, λέει σαφώς στον πρόλογο της πατερικής του θεολογίας ότι όταν στην Εκκλησία μιλάμε για ψυχικές παθήσεις, αναφερόμαστε στα πάθη, αναφερόμαστε στην αμαρτία, αναφερόμαστε σε αυτό που οι πατέρες ονομάζουν ψυχικές παθήσεις. Δεν αναφερόμαστε σε αυτό που λέει η ιατρική ψυχικές παθήσεις, που είναι η ψυχώσεις ή η σχιζοφρένεια ή οτιδήποτε άλλο. Το ξεκαθαρίζει από την αρχή. Βεβαίως το ένα επηρεάζει το άλλο. Αλλά πρέπει να έχουμε καταρχήν στο μυαλό μας ότι η εξομολόγηση δεν είναι μία ψυχοθεραπευτική μέθοδος για ψυχιατρικές διαταραχές και οι ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι δεν είναι υποκατάσταση της εξομολογήσεως. Αυτό που έχουμε ανάγκη όμως είναι να έχουμε μία γνώση, έτσι, είναι αυτό που υπάρχει χρόνια, υπάρχει από πάντα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, να ξέρουμε τι είναι αρμοδιότητά μας και τι δεν είναι. Το σωστό λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι όταν κανείς καταλαβαίνει ότι αυτό που αντιμετωπίζει είναι ένα ιατρικής φύσεως πρόβλημα, ας το πω έτσι, έτσι, παραπέμπει και δεν αποπέμπει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ ως πνευματικός διατηρώ την ευθύνη να κρατήσω αυτόν τον άνθρωπο μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας, να κατέβω στο επίπεδο που του επιτρέπει η κατάστασή του ως αρρώστου ανθρώπου, ας το πούμε έτσι, με τον τρόπο που υπόθηκε πάρα πολύ ωραία, με διάκριση και με προσπαθώντας να εφαρμόσω το μυστήριο έτσι που να είναι σωστικό για εκείνον και ταυτοχρόνως να τον παραπέμψω εκεί που πρέπει να παραπευθεί για να βοηθηθεί για το άλλο του πρόβλημα, το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει και πνευματικά με την έννοια, ας πούμε, ότι αν έχει τόσο άγχος που δεν μπορεί να προσευχηθεί, αν ανακουφιστεί το άγχος του μπορεί να προσευχηθεί καλύτερα, αλλά δεν είναι θεραπεία πνευματική αυτό. Είναι, να το πω έτσι πολύ απλά για να τελειώνω, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με το στομάχι του και τον εμποδίζει να νηστέψει. Το να πας στον γιατρό να σε θεραπεύσει το στομάχι σε βοηθάει να νηστέψεις, αλλά δεν είναι υποκατάστατο την νηστεία σου, ούτε είναι αρμόδιος ο γιατρός να σου πει τι νηστεία θα κάνεις. Αλλά και η νηστεία δεν γίνεται γιατί απλώς πέφτει το ζάχαρο. Γίνεται για άλλους λόγους. Αν έχει ωφέλεια και στο ζάχαρο, είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι ο στόχος της καταρχήν αυτό, γιατί τότε θα πρέπει να νηστεύουν μόνο όσοι έχουν από τον γιατρό γνωμάτευση ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας που θα τους το βελτιώσει. Έτσι. Δεν είναι διαιτητικές μέθοδοι. Έτσι, είναι μια παράδοση της Εκκλησίας. Επομένως, συνοψίζω και σταματώ για να μην καταχρηστώ το χρόνο σε τρία σημεία. Είναι μυστήριο, πρέπει να παραμείνει σε σωστά εκκλησιολογικά πλαίσια, ξέροντας τι σημαίνει η εκκλησιαστική τάξη των πραγμάτων. Και στην ποιμαντική του εφαρμογή χρειάζεται, και στο στρατό ισχύει φαντάζομαι αυτό πολύ περισσότερο, γι' αυτό συζητήθηκε, αναγγέλλω ότι θα είναι η εξομολόγηση στάδε ώρες, σύμφωνοι αυτό, αλλά αυτό όπως πολύ σωστά υπόθηκε αφορά εκείνους, είναι, πώς να το πούμε, πρώτες βοήθειες. Αναγγέλλουμε ότι υπάρχει το πρώτο βοηθειόν ανοιχτό, υπάρχει το emergency του νοσοκομείου και μπορεί κάποιος να πάει εκεί πέρα, διαφορετικά έχει το γιατρό του, την πορεία της ζωής του κτλ. Αλλά όμως δίνεται μια ευκαιρία η οποία αυτή ίσως πρέπει να πέσει μεγαλύτερο βάρος. Πώς προσεγγίζονται όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, τι ευκαιρίες δίνονται στο επίπεδο της συμβουλευτικής ποιμαντικής, να κάνει κανείς επαφή μαζί τους, να αποκτήσει μια σχέση, έστω για αυτό το λίγο καιρό που περνάνε, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην εξομολόγηση είτε σε εμάς, είτε όταν γυρίσουν στην ενορία τους. Δεν είναι απλώς το τεχνικό μέρος και ίσως λοιπόν χρειάζεται μερικά πράγματα να τα ξαναδούμε όχι από τη μεριά των παραπόλων, αλλά να δούμε η διακονία της εξομολογήσεως και η διακονία γενικότερα των ανθρώπων στο πλαίσιο του στρατού, πώς μπορεί να παραμείνει εκκλησιολογικά σωστή και να στοχεύσει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις
που σχετίζονται με τη φύση του διακονήματος και με το χώρο που διακονούμε. Όπως δηλαδή κανείς όταν δουλεύει σε ένα νοσοκομείο δεν έχει άλλη θεολογία και άλλη εκκλησία, δεν εκπροσωπεί άλλη θεολογία, άλλη εκκλησία, αλλά έχει έναν ειδικό πληθυσμό με ειδικές συνθήκες. Χρειάζεται να έχει μια κατάρτιση και έναν τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα. Φαντάζομαι το αντίστοιχο ισχύει για το στρατό και για όλους τους, ας το πω έτσι, ειδικούς πληθυσμούς. Λοιπόν, να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, να μείνω σε αυτό. Πρόκειται για μυστήριο. Αν κάθε φορά ξεχνάμε ότι είναι μυστήριο και το θεωρήσουμε ότι είναι απλώς μια τελετουργία ανακουφιστική ψυχολογικών αναγκών, τότε είναι σχεδόν βλασφημία για το μυστήριο. Και αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την ημερίδα μας με τις εισηγήσεις που ακούστηκαν από τους Σεβασμιωτάτους και τον Δεσιμολογιότατο. Λοιπόν, να λήξουμε εδώ την ημερίδα μας, να ευχαριστήσουμε, να προσευχηθούμε, ο Θεός να μας φωτίσει όλους μας. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε τώρα, 5 Φεβρουαρίου, στην επόμενη σύναξή μας. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ να σηκωθούμε να ψάλλουμε. Αξιονεστήνος αλήθος, υπέφεων μνήτρια. Αμήν.